Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις πως το πεις τεστέρα μου, τσαπτεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα Σπορτέξον, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με πολύ ωραίους διαγωνισμούς, με πρώτο και καλύτερο τον σούπερ διαγωνισμό του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Είναι μήνας δώρων με το Honda Vision 110 από τη Honda Δαβανόπουλος μαζί με μπαγκαζιέρα και κράνος αξίας 2.000 ευρώ και άλλα σούπερ δώρα συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Για να λάβετε μέρος, γράφετε αλφα-μητρία, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλετε στο 54344. Παίρνετε μέρος στην κλήρωση και από την Πέμπτη, από μεθαύριο δηλαδή, συντονιστείτε κάθε πρωί στην εκπομπή με Γκαγκάτσι και ό,τι κάτσι. 9:20 θα γίνεται η κλήρωση και στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 11:20 θα γίνεται η άλλη κλήρωση. Θα γίνουν λέει δύο νικητές ημερησίως. Οπότε οι δύο αυτοί νικητές θα κερδίσουν μαζί με άλλους 38, 40 κλειδιά, τα οποία ένα εκ των κλειδιών θα ανοίγει το Honda Vision 110. Μαζί με τα κλειδιά βέβαια, με τους 40 νικητές, οπότε όποιος κερδίζει, θα υπάρχουν και άρα πολύ ωραία δώρα, όπως tablets, smartphones, γεύματα στο Alfredo's του Race Casino, εισιτήρια για κινηματογράφο και θεατρικές παραστάσεις, συλλεκτικά δώρα από την boutique του ΠΑΟΚ και πάρα πολλά ακόμη. Αλφα-μητρία κενό, απλά ονοματεπώνυμο στο 54344. Ο άλλος διαγωνισμός είναι για πολύ σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει αύριο. Γράφετε αλφα-μη-1, αφήνετε κενό, Άρης και δεν είμαι καλά, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54344. Επειδή γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά το πόσο δυνατή είναι η φετινή ομάδα μπάσκετ του Άρη, το πόσο καλή είναι, 10 από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν από ένα εισιτήριο για την αναμέτρηση για το Άρη ΣΑΕΚ, για το Καυτό Αλεξάνδριο, όπως είναι σε όλα τα παιχνίδια, με έναν πολύ καλό αντίπαλο, την ομάδα του Γιούρις Ντόβς. Ο Άρης ο οποίος καλύτερα να την κερδίσει και να συνεχίσει την πολύ καλή ανωδική του πορεία, η οποία είναι εξαιρετικότητη μέχρι τώρα. Αλφα-μη-1 κενό, Άρης, ονοματεπώνυμο στο 54344. Αν κλειδωθήκατε, αν μείνατε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με το χρηματοκιβώτιο, αν έχουν χαλάσει τα κλειδιά του Immobilizer ή το συναγερμός. Γιατί γελάς? Immobilizer. Immobilizer λέγεται. Δεν το ξέρω να τα λέω. Πες το. Immobilizer. Immobilizer. Τι είναι αυτό? Το Immobilizer. Ναι. Ρώτα τον Πετκανίτσα να σου πει. Θα το δω την Παρασκευή και θα το δω. Να το δεις. Ναι. Γιατί θα το δεις? Γιατί θα το δω. Ναι. Για να σε πληρώσει. Γιατί να μην με πληρώσει εγώ εκείνο? Όχι, να σε πληρώσει. Θα το δεις γιατί είναι φίλος σου ή για να σε πληρώσει? Και τα δύο. Άμα ήταν να μην σε πληρώσει, θα πήγαινε να το δεις. Τη χάνει χορηγοί οι οποίοι έχουν σταματήσει. Όπως είναι ο Credit και ο Φυτάς. Το ξέρω. Ναι. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Εσύ πάντως. Λέω γιατί θα το συναντήσει. Θα σου πω ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσένα ρωτάμε. Ναι, σε απαντώ. Τη χάνει κάποιοι χορηγοί στο Europe 1 που δεν μπαίνουν για του διάφορου λόγου. Εξακολουθούν να είναι φίλοι. Οι ίδιοι γνωρίζουν. Ναι. Ενώ εσύ σαν γουρούνι που είσαι δεν θα τους μιλούσες επειδή δεν θα ήσουν πελάτης. Έτσι λέω εγώ. Εγώ δεν συνηθίζω το κάνω. Εσύ συνηθίζεις να είσαι γουρούνι. Γουρούνι γεννήθηκες, γουρούνι θα πεθάνεις. Είδες η διαφορά μας ποια είναι? Ότι είδες. Εσύ όταν εκνευρίζεις ευρίζεις. Εγώ απλά λέω εσύ αυτό που αισθάνομαι. Εσύ κλείνεις τους ακροατές, ναι. Κλείνω. Έλα ρε, τελείωνε, πες τα θέματα τώρα πρωί. Γουρούνι μας βάζει. Να πούμε. Λοιπόν, σε χάρηκα εχθές. Να τελειώσει. Στιλιστικά. Να τελειώσει. Το χωρικό. Εκείνο το εφόσον κουμπί, είναι φίλο. Εκείνο το κουμπί από το πουκάμισο. Εφόσον είναι φίλο. Εκείνο το κουμπί. Ένα ρε φίλε. Μην είμαι καλά, αστέρα τώρα. Δεν σε χαλάω. Εκείνο το κουμπί. Εκείνο το κουμπί από το πουκάμισο. Πρέπει να υπέρχε. Λέω το χωρικό. Πρέπει να υπέρχε. Και δεν με αφήνει. Έλα, τελείω. Δηλαδή να είναι ασύλληπτο. Μόλι τελειώσω.
Πες λούσε με, πες με αδερφή, πες ό,τι γουστάει. Στο χορηγό πάνω με καλά. Να προσέξεις τις εκφράσεις σου. Εκεί είπα αδερφή. Δεν είναι αδερφή ψυχή. Δεν απαγορεύεται. Χριστιανικές. Δεν υπάρχουν αδερφές. Είναι σύμφωνα. Σε πληροφορώ ότι θα ακούσεις πολλούς χριστιανούς να λένε η αδερφή ψυχή μου. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Οπότε μη κελαϊδά. Το μυαλό σου είναι πονηρό. Ξέρω, στο όχι τα λεγόμενα. Στο Άγιον Όρος τα λέτε. Εντάξει. Έτσι, παντού τα λένε. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, λέγεται. Ο Πετκανίτσα είναι Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Διαθέτει και χώρο στάθμευση. Έρχεται αμέσως το τηλεφώνημα αν κλειδωθείτε απ' έξω. Και υπάρχει μια τεράστια γκάμα κλειδιών, κλειδαριών, χρηματοκιβωτίων για όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχετε πρόβλημα και φυσικά στις καλύτερες τιμές αγοράς. Το μόνο που χρειάζεται να θυμάστε είναι το τηλέφωνο. Θυμηθείτε ότι είναι ο μοναδικός κλειδαράς που τόλμησε και δεν μπήκε απλά χωρικός, μπήκε. Και όταν μπήκε και δεν τελειώνει κιόλας. 85-27-27, διάβαζα για έναν συνάδελφο. Χτες πήγανε και του πιάσανε το ποπό. Με ένα ποσό ασύλληπο. Όταν λες συνάδελφο, τι εννοείς? Δημοσιογράφο. Έγινε. Εντάξει. Τι είναι. Γελούσες και χτες και χτες. Ναι. Γελούσαν όλοι μαζί σου. Λέγει, ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν. Τα παρακολουθείς τα τεκτενόμενα? Όσο μπορώ περισσότερο, βέβαια, τα παρακολουθώ. Ποια είδηση σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Υπάρχουν πολλές, μπορώ να σου πω. Τη μία. Ότι παντρεύεται Βουτσά το Σάββατο. Καμία σχέση. Ένα αυτό. Ότι πεθαίνει ο Μπάρκουλης μέσα στις επόμενες μέρες. Έχει πρόβλημα. Ρε, πάμε παρακάτω. Δεν το ξέρω. Αυτά τα κοινωνικο-δημοσιοειθοποιητικά. Όταν δεν γνωρίζω, αυτά σου λέξε εσύ. Τι άλλο θες να σου πω? Αλήθει. Ο Γρουπακιάς έχει πρόβλημα γιατί θα γίνει βεντέτα η μαμά και. Το ότι πήγαν να κάνουν απόδραση με τον Κορυδαλό, το ξέρεις? Γιατί δύσκολο είναι να αποδράσει. Το γνωρίζει, ρε φίλε, πάλι με ελικόπτερο. Βεβαίως. Μια γυναίκα, μια άσχημο γυναίκα εκεί με τον. Δεν είναι άσχημο γυναίκα. Γιατί είναι όμορφη, είναι. Την πήρε κάποιος ο οποίος τη γουστάρει. Εντάξει. Τι σε νοιάζει. Σου λέω, μια άσχημο γυναίκα κατόρθωσε να. Στον Κορυδαλό τι είναι. Άμα έχει λεφτά, κάνει ό,τι θες στην Ελλάδα. Και από τον Κορυδαλό φεύγει και από το. Και το Αλκατράζ να ήταν εδώ, άμα έχει λεφτά, φεύγει. Τι θες να ψάξει να βρει. Λέγε, τι θες. Άλλο. Αχ, τι θες, ρε κόκκι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι το χρήμα. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Ο δικό σου. Ο Θεός ο δικό σου. Δεν το χρήμα. Ναι, καλά, ναι. Λοιπόν, ναι. Είσαι υπάρχει περάνω, ναι. Ο φίλος σου, ο αδερφός σου, η αδερφή ψυχή του Νίκου Αλέφαντου. Λέγεται. Πώς λέγεται? Η αδερφή ψυχή, μάλλον συγγνώμη, του Νίκου Αναστόπουλου λέγεται. Δεν Σάκη Σιόλη. Τι θα πει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Έπιασε τη δουλειά σου τη Λάρισα. Το ξέρω. Παρετήθηκε από την προεδρία τη Λάρισα ο φίλος. Και θα είναι στον πάγκο. Ο φίλος. Ναι. Για ποιο λόγο και να είναι στον πάγκο. Ναι. Ήρθε πρόταση για το φίλο σου τον Μίκα Λεσχέν και για το φίλο σου τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, ναι, από την Κίνα. Ναι. Και για τους δύο. Για τον Λεσχέν και. Και οι δύο αρνήθηκαν. Τι αρνήθηκαν? Αρνήθηκαν να πάνε. Και στην Κίνα δέρνουν, ξέρουν καράτε. Ναι. Δεν είναι σαν τους παοξίδες που δεν χαρίζει εδώ πέρα. Κινέζους με τους Ιαπωνέζους. Και οι Κινέζοι ξέρουν καλό. Άκουνα. Έχει γνωρίσει πολλούς Κινέζους. Ξέρουν καράτε οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι. Εκεί αν πάει ο Μπερμπάτοφ και αρχίζει και περπατάει, ναι, θα πάνε έξω από το γήπεδο και τον κάνουν μπαούλο στο τσίπρα. Και τσίπο. Εδώ παίζουν μπαράτες. Στάσε λίγο, ρε. Δεν θα σα του πάω οξύδες που λένε καλετή αυτό που ήταν και έκανε. Δεν χάζει οι Κινέζοι. Κατάλαβες? Πάμε παρακάτω, λέγει. Ρε φίλε. Παρακάτω. Στον Παναθηναϊκό θα. Για πότε να φύγει δηλαδή? Τώρα. Τώρα. Ναι. Α, μπορεί να κερδίσω δηλαδή το στοίχημα. Το χάσες. Είπες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. 31 Ιανουαρίου. Ναι. Εντάξει. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, εγώ είμαι παλιό ημερολογήτης όμως και. 13 μέρες είναι το παλιό. Αμόνο 13. Πάλι έχασα. Τι γέλιο. Να δεις τι αλήτη σήμερα. Πήγε να βρει εναλλακτική για να κερδίσει, να του φάει το στοίχημα. Έτσι. Λοιπόν, λέγε. Αλήτη. Ναι. Και πολύ σημαντική. Βεβαίως. Μετά τον Σιόλ. Δες πόσα μηνύματα έρχονται για τον Άρη. Κατάλαβες? Τι λες, δεν ακούνε αριανοί. Τι να ακούνε? Με το καλημέρα 10. Με μία αναφορά. Δεν είναι καθόλου αριανοί που στέλνουν μηνύματα. Αριανάρης. Αυτή είναι πιο. Άρης και ζημιά στα μυαλά, λέει. Ναι, άκου τι. Αυτή είναι η κουλτούρα και ο κύκλος της κυρίας Τζόρτζια. Καλά. Να επειδή υπόψη στον κόσμο σου. Επειδή ο Βλαχόπουλος κάνει καλό στο ραδιόφωνο και πρέπει να συμβάλλει, έχει πιάσει όλους τους κουλτουριάριδες της κυρίας Τζόρτζια. Πάει και γλύφεται εκεί σαν το σκυλάκι εκεί να πάρει καμία είδηση κάνει αυτό και τα λοιπά. Ο Βλαχόπουλος. Άκουμε ένα σου λέω. Ναι. Ναι. Και έχει ανοίξει η κυρία Τζόρτζια σε ένα άλλο κοινωνικό κύκλο για τους φιλάθλους του Άρη. Τώρα εκθέτει τον συνάδελφο, τι κάνει? Δεν τον εκθέτω. Πάρα. Λέω ότι δουλεύει πάρα πολύ και πλαγίως για το ραδιόφωνο μας. Και κάνει και πολλές παράπλευρες δουλειές. Ότι αυτό κάνει. Καλά. Και ξέρουν αυτοί εδώ οι κουλτουριάριδες. Ρε φίλε. Οι οποίοι είναι του κύκλου της κυρίας Τζόρτζια μηνύματα. Ποιοι αριανοί είναι? Λες. Είναι καινούργιοι φίλοι του αθλήματος. Λες. Λέω. Εσύ λες. Δεν είναι καινούργιοι. Εντάξει, ρε φίλε. Ο Άρης είχε πάντα πολύ. Το ότι είναι γεμάτο το Αλεξάνδριο δεν είναι τυχαίο. Τι είναι γεμάτο? Γεμάτο είναι. Σε κάθε παιχνίδι. Βέβαια, τι να πάνε να δει το Αγιονέρη στο Χαριλάου. Που του
κάνανε οι Σεραίοι γλυκά τους αγιονερίτες πέρσι και αντί να τους κάνουν μπαούλο, οι Αριανοί κάνανε πίτσι πίτσι. Κόστα, 310, όχι εδώ το μήνυμα. Α1 κενό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μη κελαϊδάς πολύ. Και έχω και πάρα πολύ σημαντική είδηση. Για πες να μάθω. Πέρα από τα. Βεβαίως. Αλλά από το στρατόπεδο του Άρη για το ποδοσφαιρικό. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, να μας το πεις. Ερώτηση, παύλα, απορία. Μάλιστα. Αυτή είναι η είδηση. Να το. Η είδηση είναι μια απορία των δύο παλαβών που είναι εδώ πέρα το μεσημέρι. Για να γίνει μια εκαθάριση. Ναι. Μήπως πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, στο φύλλο της κυβέρνησης, καιρό πριν ξεκινήσει. Ρωτάω τώρα. Αυτό είναι νομικό θέμα, δεν το γνωρίζω. Εγώ ρωτάω τώρα, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν νομικοί γνώστες του αντικειμένου. Καλά, από νομικούς γεμίσαμε. Αν έχουν την καλοσύνη, ναι, ας ενημερώσουν τους φίλους συναδέλφους. Στην Ελλάδα. Ναι. Δεν θέλω απάντηση τώρα. Εγώ δεν θέλω απάντηση τώρα. Εγώ ρωτάω. Γιατί υπάρχει πολλής κόσμος του Άρη ο οποίος αγαπάει ανιδιωτελώς την ομάδα. Τι τον αγαπάει? Τρελαίνεται. Τρελαίνεται με ό,τι συμβαίνει και ρωτάω. Ναι. Επειδή ρωτώντας πας στην πόλη. Έλα. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το ΦΕΚ, ναι, μπορεί να ξεκινήσει μια καθάριση? Ό,τι έπρεπε να γίνει δηλαδή. Εγώ ρώτησα. Κάτσε ρε, γιατί, ρωτάω σένα, ναι. Λέω, καταρχήν από ό,τι γνωρίζω δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Και λέω, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει. Είναι εκ του υπόπτου. Δεν λέω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Κάτσε ρε κόκκινο. Να μου πούνε αυτό που λες τώρα εσύ είναι σοβαρή καταγγελία. Γιατί? Απορία είναι. Είναι σοβαρή απορία. Καταγγελία είναι. Είναι σοβαρή απορία. Μην ζώνεις κόκκινε, μην κάνεις χειρονομίες. Είσαι για μούτζες. Είναι σοβαρή απορία. Καταγγελία. Γιατί είναι καταγγελία? Γιατί αν υπάρχει νόμος που λέει ότι πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, στο ΦΕΚ, πώς το λέει. Διαδικασία, δεν υπάρχει νόμος. Ο νόμος λέει ότι για ο να νόμος λέει καθάριση, ότι, να, νόμος. Κάνεις μία, δύο, τρεις, κινήσεις. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή, λοιπόν, ναι, η μία διαδικασία, αν έπρεπε να γίνει, γιατί δεν έγινε? Επειδή δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει, ας μας απαντήσουν. Μη με κάνεις νοήματα ρε κόκκινα. Δεν κάνω κανένα. Άρα εδώ μας λες, καταλαβαίνω εγώ που ακούω, είμαι ακροατής τώρα στην Τσιμισκή και ακούω τον κόκκινο, να πούμε, τον δημοσιογράφο να λέει ότι εκ του πονηρού μπορεί να μην έγινε. Λες εσύ κάτι το οποίο εγώ δεν το ενθερνίζομαι. Τι εστερνίζεσαι και εντάξει, δεν το υιοθετώ. Εγώ έχω μια απορία και την εκφράζω. Ναι. Λέω, μπορεί να γίνει εκαθάριση χωρίς να δημοσιευθεί στο φύλλο της κυβέρνησης? Εάν δεν έγινε αυτό, είναι ύποπτη. Μπορεί να βγει κάποιος νομικός και να σου πει ότι γίνεται, ότι η απορία σου είναι λάθος. Εσύ από πού το άκουσες δηλαδή? Στο είπες στο καφενείο κανένας και ήρθες και το είπες εδώ? Τι, από πού είναι, νομική τοποθέτηση, τι είναι? Έχω δικαίωμα να έχω απορίες? Όχι, απορίες μπορεί να έχεις, αλλά να στέκονται. Γιατί εδώ πέρα θέτεις ένα θέμα. Δηλαδή αφήνεις να εννοηθεί ότι δεν έπρεπε να γίνει κάποια το πράξη, το οποίο δεν έγινε. Το δικό σου το και μυαλό... δεν έγινε, είναι χοντρή αμέλεια αυτό αν δεν έγινε. Είναι, αλλά δεν ξέρει πάλι αν. Το δικό σου το διαστραμμένο το μυαλό, ναι, 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 είναι τέτοιο. Ναι, ναι. Εγώ εξέφρασα μια απορία. Αφήστε τους υπόλοιπους να λύσουν τα υπόλοιπα. Βγάλε ένα νομικό να μας πει. Αφού είσαι δημοσιογράφος και είσαι και. Έχουμε και άλλα θέματα. Στο μισθολόγιο περνά σαν δημοσιογράφος. Ρώτα και εσύ σαν δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι, εσύ είσαι μεγάλο δημοσιογράφος. Και ωραίο κουστούμι έχεις. Άντε, εσύ. Τι άρεσε το κουστούμι. Για άντε, πες για το κουμπί θάσκαζε. Άντε. Ποιο κουμπί? Ποιο κουμπί θάσκαζε, για πες μου. Το τελευταίο κουμπί. Ναι. Άμα το ρωτήσεις τώρα, έχεις μπει να σε ένα μικρό κόσμο. Ναι. Και μπει με στην ντουλάπα που έχει στο σπίτι. Και πιάσει, ναι, και μιλήσει με το κουμπί. Ναι. Με το κουμπί το οποίο είναι το τελευταίο που κουμπώνει εδώ, ναι, πάνω. Τι θα σου πει? Ζωρίστηκα ρε φίλε, θα σε πει. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήθελα να φύγω να εκτιναχθώ και δεν μπορούσα. Ναι. Πες στο συνεργάτη σου, θα με έλεγε το κουμπί. Να μην με κουμπώνει. Να δυνατήσει λίγο, γιατί δεν έχει λαιμό. Ναι. Και εκείνη η γραβάτα, σαν ρουλομανδίες. Γραβάτα. Τι θες τη γραβάτα, ρε πούλη, με αυτά τα μούτρα. Τι σε ενόχλησε, ρε. Ποιο σπορ να πας, είσαι σπορτσμαν. Ρε φίλε. Εγώ κάθε φορά διαλέγω και διαφορετικό στυλ. Α, έχει μεγάλη καρταρόμπα. Ναι. Έχω, να δόξω το φίλο. Και πάρα πολλά κουστούμια. Μπράβο, είσαι πολλά, ε. Ναι, απλά πρέπει να χάσω κιλά. Αρκετά. Εντάξει. Σε κάνα φτωχό έδωσε, σε κάνα κουστούμι να φορέσει που είσαι καλός άνθρωπος. Αν είχα κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Και αν ναι, το. Ενδιαφέρει. Και αν το έλεγα, ναι, θα ήμουν μεγάλος καραγκιόζης. Γιατί θα είναι σαν να μην το έκανα. Έτσι, Γρηγόρη. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι, ναι, και το επιδεικνύουν μετά, ναι, ναι, είναι οι μεγαλύτεροι καραγκιόζηδες της φιλίου. Μάλιστα. Με διαφορά. Ναι. Ό,τι δουλειά και αν κάνουν, ναι, από όποιο κύκλο και αν προέρχονται. Όταν κάνεις κάτι και, ναι, το επιδεικνύεις, ναι, ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα, ναι, ναι, τότε είσαι μεγάλος βλάκς. 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 Έτσι, Γρηγόρη.
Μπράβο. Πες μου τι πίνεις, σε παρακαλώ. Καλό και διατηρήσεις αυτή τη φόρμα, φόρμα. Γιατί ειλικρινά σε βλέπω να γυαλίζει η καράφλα σου και λέω αυτό το φωτορυθμικό. Λέντινε το κεφάλι σου. Φωτορυθμικό. Φωτορυθμικό. Βρες κάτι άλλο, δεν ταιριάζει αυτό. Ποιο? Αυτό που κάνεις. Βρες κάτι άλλο. Έχεις, δόξα τω Θεώ, ρεπερτόριο τεράστιο. Σε ενοχλεί, ε? Όχι, ρε, δεν. Ναι. Χαλάει τη ροή της εκπομπής. Α, χαλάει τη ροή της εκπομπής. Εντάξει, καλά. Καλά κάνεις και μου τη λες 11 χρόνια τώρα. Λοιπόν, εγώ πίνω καλό Evital. Το καλό Evital στις μέρες μας δημιουργεί μια ευεξία. Πρώτον, δίνει καλύτερο limit up. Τρίτον, τι κάνει? Limit up. Η libido λέει, ανεβάζει τη libido. Εγώ τη λέω του ποιότητα. Ναι. Είναι limit up. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιο limit up. Limit up το λέω εγώ. Limit up. Εντάξει, τη libido τη λες limit up. Κάνεις limit up. Το έντερο, όταν έχεις άγχος, στρες, ναι, δημιουργεί ας πούμε συσπάσεις. Σπαστική κολίτιδα. Κολίτιδα κτλ. Το καρκίνος από την κολίτιδα ξεκινάει. Φάει τους πολύποδες και μετά. Λοιπόν, άστα. Κάνεις καλή αφόδευση. Χλάπα της. Εγώ σε περίοδο άγχους κτλ. Σώθηκα. Και σε πολλά άλλα. Με το ζάχαρο, αν πάει στο 1,3 το ρίχνει. Χοληστερίνη, τσιμπάει 2,5. Τι ρίχνει. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Και επίσης μπορείτε να το πάρετε σε προνομιακή τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών μόνο. Μόνο από 55 ευρώ, αν τηλεφωνήσετε στο 2312-200-500. Μην με ρωτάτε αν θα γίνει εκπομπή σήμερα το βράδυ με τους Ηρακλήδες, δεν θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει, γιατί δεν θα γίνει, είναι κάτι διαδικαστικό κτλ. Λέει ο Χρήστος. Να ξέρετε. Άρα, κόκκινο σου πρέπει να γίνει μια παρεξήγηση. Ναι. Λοιπόν, ναι, ο Γιάννης. Λέγε. Άστο να λέει Γρήγορη Φιγουρίνη. Γιάννη και Χρήστο, θα σα πω το εξής. Μπράβο, Γρήγορη. Αυτό που είπε. Το αισθανόμουν εγώ, δεν ξέρω τι θα έλεγε το κουμπί μου γιατί είναι ωραίο. Φερτο είδα εγώ το κουμπί. Λοιπόν, δε... μπορώ να μιλήσω. Εγώ συμπαρίσταμε το κουμπί. Θα ενισχύσω αυτό που λες. Για πες τι είπες. Θα ενισχύσω. Μίλησες με το κουμπί και εσύ. Όχι. Τι έγινε. Όταν φοράω γραβάτες και κουστούμια, ναι, νιώθω ότι πνίγομαι. Ξέρεις γιατί νιώθω ότι πνίγομαι. Όχι. Γιατί πρέπει να συμμαζέψεις αυτά που κρέμονται. Βυζιά, κοιλιές, αφαλούς, ξέρω εγώ, λαιμούς. Γι' αυτό σου λέω, πιο ελεύθερα αντίσου. Μην πας και σφίγγεσαι να πούμε. Από συμβουλή το λέω. Εγώ, άμα βάλω blue jean, τώρα το συνηθίζω γιατί δεν γυμνάζομαι τον τελευταίο καιρό. Τι να βάλω, φόρμα, βάζω blue jean. Έχω τρία ράγκλερ να πούμε, τα αλλάζω. Το πλέον, να βάλω ζωτάλο κτλ. Το κατάλαβε. Αλλά με τη φόρμα νιώθω πιο άνετα. Ακόμα και που κάμισε, εγώ τσακώνομαι. Δε σε πάει, ρε. Κάνε λίγο το πιο έτσι αθλητικό, αφού πα και περπατά κιόλα και γυμνάζεσαι και αθλείσαι. Λοιπόν, όταν θα βγουν τα κιλά, εσύ Γιάννη, συγγνώμη λίγο. Εγώ να το διαβάσω όλο αυτό. Τώρα γράφεις κάτι το οποίο είναι μηνύσιμο. Δηλαδή για ποιο λόγο ρε παλικάρι μου. Ποιος είναι ο Γιάννης? Κράξε μας. Πες ό,τι θέλεις. Πού το λέω? Πες μας ό,τι θέλεις. Μπαίνεις σε μια διαδικασία που οι εποχές είναι περίεργες και στο λέω με όλο το συμπάθειο γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι κριτική θέλεις, να μας βρεις όσο θέλεις. Αλλά αυτό που λες, αν χτυπά ξυλογίνει καμιά στραβή, θα σε μπλέξει σε καταστάσεις. Δηλαδή, κόκκινε, δηλαδή τι λες, απειλεί αυτός τώρα και αν γίνει καμιά μανούρα θα πάω εγώ και θα το πω γιατί το έκανες αυτό και τα λοιπά. Δεν πάει, δεν πας εσύ, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί δεν το κάνεις. Αυτεπάγγελτα τα πάει. Και τι, άμα είναι άντρας αυτός ο λύκος, ρε φίλε, να έρθει μόνος του, γιατί να μπλέξεις. Αυτά τα πράγματα στις μέρες μας. Μπορεί να είπε κάτι ενθερμό. Όχι, όχι. Και επειδή ξέρω ότι είσαι μεγάλη καρδιά, το συγχωρέσαι. Οι άντρες πριν 40 χρόνια στα καφενεία παίζανε μπουνιές, κλωτσιές στα γήπεδα, μπουνιές. Αυτός τώρα θα σε κάνουν, θα σε ράνουν. Αν αυτός νιώθει ότι θέλει να με κάνει, να έρθει μόνος του. Ένας όμως. Και αν με δίνει, θα τον πω μπράβο ρε φίλε, και είμαι και απροπόνητος τώρα με τη μέση. Yeah. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αν δεν με δει. Αν δεν με. Τι θα κάνει ο καβός? Τι σε κάνει? Με τι θα κάνει ο καβός? Γιατί δεν. Μην γιατί το λες καβό? Έτσι το φωνάζουμε. Έτσι το φωνάζετε. Ναι. Αυτό ξέρεις ότι είναι χαρακτηρισμός και είναι μηνύσιμο. Πες εσύ ότι είναι μηνύσιμο. Να προσέξεις, πες μιλάς για το φίλο μου το Λάκη. Επόμενη. Και πού ξέρεις ότι το έλεγε για το Λάκη? Για ένα φίλο μου το λέει. Και πού το ξέρεις? Εγώ με το Λάκη δουλεύαμε χρόνια. Λάκη μου κάνεις. Πού δουλεύατε ρε κόκκινε χρόνια? Χρόνια. Γιατί λέει ο Κλαδάς ότι ούτε σε ξέρει. Τι να. Ρώτα το. Και τον Θανάση. Τώρα εσύ κινδυνεύεις να φας ξύλο από τον καβό πιο πολύ από μένα. Γιατί λες είσαι ο φίλος, δουλεύατε μαζί. Αν πάρει και να σου πει πού δουλεύατε μαζί. Ρε βλαμμένο. Ναι, για πέρα. Όταν κατεβήκαμε κάτω στην παραλιακή που λέει γλιτώνεις χάρη σε αυτόνα. Ναι. Το θυμάσαι ή το ξέχασες? Ναι, δεν μου λες. Όχι, στο είπε ή όχι. Πού πηγαίναμε, κόκκινε? Πού πηγαίναμε? Για πες. Σε ένα σταθμό για να μιλήσουμε για δουλειά. Ναι, εσύ το κανόνισες. Εγώ το κανόνισα. Μπράβο, ρε κόκκινε. Ναι. Και τελικά τι έγινε εκείνη η δουλειά? Ρε κόκκινε. Όπου πήγαμε με δουλειά με σένα, η δουλειά δεν έγινε. Όπου πήγες για δουλειά με μένα. Δεν έγινε.
Άστο πάνω μου. Άστο, θα το ρυθμίσω εγώ. Σε ζηλεύει, ρε χοντρέ, ο εξωγήινος για τα ρούχα σου και για αυτόν που δεν τον κάλεσα. Έτσι. Λες. Λες. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά μπρουτάλ αυτός. Με τρόπους. Χοντρέ. Με σκίζει. Ναι. Ο κόκκινος έπρεπε να αντικαταστήσει το τελευταίο κουμπί με εκείνο που απέκρουσε τη σφαίρα. Λέει και είναι έδραυος. Αυτό. Για πες τι ένιωσες με το κουμπί, ότι το κουμπί διαμαρτυρόταν. Ισχύει αυτό που λες. Ναι. Εγώ δεν νιώθα καλά. Σου κάνει παράπονα το κουμπί. Όχι, αυτό που λες ναι. Είναι γοητευτικό. Γιατί πέρα από, όχι, πέρα από την πλάκα ναι. Δεν νιώθω ρε βλέπω, άμα δεν χάσω, αν δεν χάσω 20 κιλά. Άμα τη χάνω και έφευγε το κουμπί, θα σκότωνε τον απέναντι που είχε την κάμερα, τον κάμερα. Είσαι καραγκιόζης. Καλά. Σαν σφαίρα από Magnum θα έφευγε το κουμπί. Πάλι καλά την έβγαλε το κουμπί χθες. Το ξαδερφάκι του πριν κάποια χρόνια λέει σφαίρα έφαγε από Ρώση. Τι άλλη. Τι να σε κάνω, ρε. Καλό. Θέλει ο οργανισμό σου. Εμένα. Έμπιον εμένα. Γιατί. Ναι. Αυτό είναι μια εφάνταστη θησωρία δική σου. Εφάνταστη. Λοιπόν, αυτό το σχολιασμό που κάνει για το κουμπί χθε είναι ένα πολύ έξυπνο σχολιασμό. Το εγώ του μπεκιάζομαι και το απολαμβάνω. Για κάτι το οποίο είναι γεγονό, όχι, σου λέω, έχει δίκιο. Ισχύει. Έλα, μόνο, εντάξει, αλλά όταν κάνει σενάρια επιστημονική φαντασία, δεν μπορώ να ακούω βλακίε. Λοιπόν, να δώσω μια συμβουλή το διαβάσετε, να διαβάσετε τη σημερινή μα στήλη. Να θυμώσετε όσο θέλετε, γιατί η απορία η δική μου και του Κωστή είναι αν θα πρέπει να φωταγωγηθεί η πόλη μετά τις δύο ισοπαλίες Σαββάτου και της Κυριακής. Ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Είσαι παοξής. Ναι. Και κάθεσαι ωραίος μόρτης και τα λοιπά το βράδυ, με την ουισχάρα σου και τα λοιπά, σε ένα καφενείο, σε μια καφετέρια, σε ένα σπορτ. Πάω κρετσίνα μαλαματίνα λένε τώρα το βράδυ. Περίμενε, το βράδυ, σήμερα το βράδυ. Α, σήμερα. Ναι. Ποιο μας σε ταιριάζει να δεις για να βγάλεις συμπεράσματα. Γιουβέντους. Συγχαρητήρια. Για ποιο λόγο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Για ποιο λόγο. Γιατί στη Γιουβέντους έπαιζε ο Τούντορ. Ναι. Υπάρχει πιθανότατα να παίξει το 3-5-2 Γιουβέντους. Ναι. Απέναντι στην. Ναι, ρε, ναι, εντάξει. Πρόσεξε. Σιγά τώρα. Την ερώτηση. Περίμενε. Καραμελίτσα, μου η καραμελίτσα δεν με μουτζώσουμε. Η επόμενη ερώτηση ποια είναι. Η επόμενη προσταγή. Όχι, έκανε μία ερώτηση. Η επόμενη προσταγή ποια να, είναι. Να δει πώ μπορεί να σκέφτεται ο Τούντορ. Ο Τούντορ πρέπει να δει αν παίξει που έτσι φαίνεται 3-5-2 Γιουβέντους σήμερα απέναντι στην Μπάγερν. Η Γιουβέντους. Ο Πάοκ είναι, θα πρέπει να το δει σαν μια μικρογραφία της Γιουβέντους και την Μπάγερν να τη δει σαν μια μικρογραφία του Ολυμπιακού. Πώς θα αντιμετωπίσει λοιπόν στο σωστό 3-5-2 και όχι στον Κίτσιο αμολυμένο και στο Λέοβατς. Εντάξει, η Γιουβέντους την Μπάγερν να το πάει σε χαμηλό ρυθμό, να το πάει στην άμυνα, να το πάει στο μία ευκαιρία ή μία εγώ και όχι 10 ευκαιρίες αυτός και 5 εγώ. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Και ζητώ ένα τρίωρο πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, ένα ροντεβού με τον κύριο Τούντορ. Εγώ Σαραπτόπουλος. Ζητάω ένα ροντεβού με τον Διερμηνέα. Για να τον πεις πώς θα κερδίσεις. Όχι. Να κάνω μια ποδοσφαιρική κουβέντα μαζί του. Δεν θέλω να το πω. Μιλάω στα αγγλικά, αν ξέρει αγγλικά, πάμε μαζί. Άσε ρε κόκκινε που θα κάνεις και τον Διερμηνέα. Άλλα θα λέω εγώ, άλλα θα μεταφράσεις εκεί πέρα. Άστα. Να πάει ένα. Τι δύσκολο. Είσαι Διερμηνέας. Τι δύσκολο. Είναι και Διερμηνέας. Τι δύσκολο θα πεις, ρε φίλε, για πες μου. Καταρχήν θα μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, τους οποίους δεν κατέχεις. Δηλαδή. Ένα, αυτό είναι τώρα, θέλω να σε πείσε, πείσε, πείσε. Τι πείσε, πείσε. Εδώ δεν ξέρω να μιλάς ελληνικά και θα μιλήσεις για ποδοσφαιρικούς όρους. Εγώ για ποδοσφαιρικούς όρους μιλάω. Μπέγας. Λοιπόν, ναι. Για τις προτάσεις, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτάτε για στοίχημα. Θα παίξουμε Γιουβέντους σήμερα, Άντερ και Άρσεναλ Άντερ. Πάνω από δύο μονάδες δίνουν και τα δύο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει όπως σκέφτεσαι. Εντάξει. Εγώ τα έχω παίξει και τα δύο. Τα έχω παίξει. Πόσο δίνει το Άντερ και το ένα και το άλλο. Τα έχω παίξει και τα δύο χ. Σωστό. Μ' αρέσει. Τα Άντερ πόσο δίνουν. Και τα δύο χ. Ναι, παιδί μου, τα Άντερ δίνουν χαμηλά. Χαμηλά γιατί ρε Γρηγόρη δίνουνε. Γιατί είναι το λογικό ρε. Πάνω από δύο μονάδες δεν δίνουνε τα άντερ. Να γιατί... το δω τώρα. Για δες τα ρε Γρηγόρη, εγώ δεν τα έχω δει. Λοιπόν. Άρσε ένα Μπαρσελόνα το άντερ δίνει 2-15. Ορίστε, τι χαμηλά. Το άλλο. Το άλλο δίνει 1-50. Ποιο δίνει 1-50. Η Γιουβέντους. Με την Πάγια. Η Γιουβέντους δίνει 1-50 το άντερ. Ρε φίλε, θα σου πω γιατί. Η Γιουβέντους. Ναι, γιατί. 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 Υπάρχει μια πολύ λογική. Να πω τη λογική. Θες να κάνεις υπομονή να πάμε στο διάλειμμα κάτι. Να κάνω υπομονή. Να κάνω υπομονή. Να γράψουμε και θα στάπω. Άντε μπράβο, καλά. Ένα τσιγάρο δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε. Με φάγες, ρε γούρκι. Άμα ήταν ένα. Πέταξ το, ρίξα. Με φάγες, ρε. Άνοιξε το μικρόφωνο και έβηξα. Δεν έχει ξαναγίνει τα χρονικά, ρε. Θα μας κλαίνει η ρέγγε, ρε. Μια εξέταση που θες να κάνεις. Μία μόνο. Σαν φίλος. Λοιπόν. Μία εξέταση.
Θα πας από τη μητάρα σου αυτή με την. Σαν γουρουνιού meeting. Σαν του πόρχη τη μύτη. Η μύτη σου, φίλε, είναι αειδιαστική προσωπική. Εγώ τουλάχιστον έχω παράδοση να έχω άσχημη μύτη. Εντάξει, όχι, μίλες για μύτη, μια χαρά είναι η μύτη. Μπορεί να με πεις χοντρό, μπορεί να πεις άσβερκο, μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Για τη μύτη μου, σε παρακαλώ. Γαλλική. Δεν έχεις, όχι, γουρουνιού είναι. Έχεις αυτού του πόρκι τη μύτη. Μια χαρά είναι η μύτη μου. Του πόρκι τη μύτη. Μια χαρά είναι. Θα πας στην Ορειλά. Άκου τώρα, πράγμα, δεν κάνω πλάκα. Όσοι καπνίζετε, συμβουλή. Καπνίζετε, ωραία, καλά κάνετε. Μια φορά το χρόνο θα πηγαίνετε στην Ορειλά, θα σας βάζει από τη μύτη ένα σουλίνα, σωληνάκι. Έτσι, πήγα εγώ το έκανα. Και θα πηγαίνετε να βλέπετε το λαιμό σας. Το λαιμό. Το λαιμό. Γιατί το λαιμό. Δημιουργεί πολύπονδες στο τσιγάρο. Ναι. Εσύ που είσαι 45 χρονών, πρέπει να πας. Μακάρι να μου 45. 46. Θα πας στην Ορειλά, άκου εμένα, ρε. Και εσείς, ρε, ηλίθιοι που καπνίζετε. Mm. Καλά κάνετε και καπνίζετε. Το γουστάρετε, εγώ δεν λέω όχι. Αλλά είναι ο Λάρικας ύπουλος κι αυτός. Θα πάτε μια φορά το χρόνο στην Ορειλά. Εγώ πήγα να πούμε γιατί βυχούσα που λένε στις Σέρες. Βυχούσα. Όταν εγώ λέω τι βλαμμένος, μετά εσύ νομίζετε πλάκα. Και με έβαλε η Ορειλά, λέει άνοιξε το στόμα σου να σου περάσω ένα σωλήνα. Λέω δεν ανοίξει το δικό σου στόμα να σου περάσω ένα σωλήνα. Στο διάλογο εκεί πέρα. Εντάξει, λέει μη. Μετά το έβαλε από τη μύτη. Εσύ, θα φάμε πρόσφατα. Ανοίγει που λες και μου βάζει και λέει είσαι καθαρός. Αλλά για τους καπνιστάς θα το προσέξεις. Θα πας, ρε, ηλίθιε. Θέλει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Θέλει κάθε χρόνο. Ναι, έτσι. Και σταμάτα να μιλάς για Ρώσιο, έφαγα παρατήρηση χθες για πάρτι σου. Άιντε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τα ψοφάνισα τα κοτόπουλα γιατί πάω στον γιατρό, καλά είναι. Και κορμά ο μπαμπούλας. Και τρίβει τα χέρια του. Εσύ. Και χείρες πας στην Τίνο. Σταμάτα και λίγο. Και μετά πας στην Μύκονο. Και μετά τον ήλιο στην Πυρήμπα. Σταμάτα λίγο, ρε. Στην Πυρήμπα. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο. Θέλει πάντα. Με στέλνει τηλέφωνο. Θέλει πάντα. Τι. Μία ακτινογραφία θώρακος το χρόνο. Κάθε 2-3 χρόνια τεστ σκοπόσους κτλ. Και αιματολογικές δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον. Και προστάτη και έντερο. Αυτά ήταν και ο κολονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση. Κάθε 3 χρόνια, 4. Μια φορά στην πενταετία. Έτσι. Εφόσον είσαι καθαρό. Έτσι. Μ' αρέσει. Πάμε παρακάτω. Τα είπαμε τα ιατρικά. Δεν χρειάζεται. Πάει. Άντε, άντε μπράβο. Έχουμε να απαντήσουμε γιατί θέλω να σου εξηγήσω για ποιο λόγο είναι άντερ αυτό το παιχνίδι. Ποιο είναι άντερ. Και το δίνει άντερ. Α, γιατί είναι άντερ. Ναι, παρακαλώ, να ακούσω. Να μάθω. Οι δύο ομάδες. Και η Bayern και η Juventus. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για δύο πολύ συγκροτημένες ομάδες και πολύ σοβαρές. Έτσι. Λοιπόν. Άλλο στυλ παιχνιδιού η μία, άλλο στυλ η άλλη. Τελείως διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ότι η μία έχει κάτω τα δοκάρια της τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου, τον Νόιερ. Μεγάλος. Και η άλλη τον κορυφαίο. Ναι. Και η άλλη έχει έναν από τους κορυφαίους, ο οποίος μπορεί να στηρίξει τις καρδιές. Μπορεί να στηρίξει τις καρδιές τους, αλλά μου θυμίζει τον Ντίνο Τζοφ που όσο πιο μεγάλωνε, τόσο πιο ήταν σαν το παλιό καλό κρασί. Εντάξει, και επειδή τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Ποιον? Τον Τζιζί. Τον Μπουφόν, ρε. Φυσικά, ρε. Είναι θεός. Ποιος ένας μικρός θεούλης. Ποιος δεν τον έχει. Και συμπαθέστατος και ομορφόπεδο και τερματαράς και όλος. Και ιδεολογικά τον έχω. Εγώ Γιουβάνος δεν είμαι. Αυτό είναι. Μα μη βρίσεις. Θέλω χριστιανικά να απαντήσεις. Πασόκ είναι ο Μπουφόν. Όταν η ομάδα του έπεσε κατηγορία. Ναι, παρέμεινε. Έμεινε εκεί. Έτσι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έτσι. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Για αυτούς που το κάνουν, δείχνει πολλά. Όπως επίσης όταν έγινε το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στην Ιταλία. Ναι. Είχε τα μέζια ο Μπουφόν. Ναι. Και παραδέχτηκε ότι ναι, ρε. Ναι. Okay, σε εκείνα τα παιχνίδια και εκείνα. Έκανα το χατήρι το. Το book. Όχι το book, αυτό που στείλει. Η book δεν χρειάζεται να στήσουν. Στα έχω πει 100 φορές. Άλλη είναι, η επιτίδη. Η manager, εντάξει. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό και το παιχνίδι λέω ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι. Πάρα πολύ λογικό να βγει. Να πάει στο under. Στο under. Το διαβάζει σωστά όμως. Γιατί δεν θα φουλάρει και η Bayern. Λογικό είναι να προσέχουν πιθανότατο. Αυτό ωραία. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα. Μάλιστα. Το οποίο είναι για εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε σήμερα. Πες μου, τι να ακούσω εγώ. Λοιπόν, ανακοινώνει η Manchester City. Ναι. Ότι διώχνει τον προπονητή που έχει τώρα. Ναι. Τον Pellegrini. Ναι. Και προλαμβάνει τον Pep Guardiola. Ναι. Λοιπόν, το ανακοίνωνε τώρα για το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Ενώνει τη διεκδίκηση πρωταθλήματος, ναι, τα προκριματικά του Champions League και στο κύπελλο. Ωραία. Αρχίζει και χάνει. Ποια? Η City. Η City. Τρώει τάλιρο από τη Manchester United, η οποία, ναι, δεν βλεπόταν μέχρι πρώτη. Στο ντέρμπι το οποίο είναι και μίσους και γοήτρου. Κάτι που θες να καταλήξεις. Ότι. Ναι. Και ρωτάω κάτι το οποίο είναι απορία. Θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Είναι σωστό να, ό, το δημοσιεύουν από τώρα. Εγώ νομίζω πως είναι, είναι σωστό. Καλό να το λένε το καλοκαίρι. Ειδικά για αυτούς οι οποίοι εργάζονται. Ναι. Είναι κακό και για αυτόν ο οποίος δουλεύει. Εκτός. Αν είναι κάποιος ο οποίος ηλικιακά αισθάνεται την ανάγκη να σταματήσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τότε ναι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ο Pellegrini σου λέει: εγώ τελείωσα. Και Champions League να πάρω και πρωτάθλημα. Σε και με κατά.
Ναι. Δεν πάει έτσι βέβαια. Αλλά... Ανάλογη περίπτωση είναι του κύριου Τούντορ. Ο οποίος είναι υπηρεσιακός προπονητής στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ψάχνουν να βρουν άλλον, δεν λένε ότι ποιος είναι κτλ. Αλλά ξέρει ότι είναι υπηρεσιακός. Και αυτό θα επηρεάσει και την απόδοσή του. Δηλαδή, είναι ικανός να παίξει ανοιχτά με τον Ολυμπιακό για να δείξει και να φάει 4, γιατί είναι και μπούφος, ή να πάει πονηρά όπως την Ντόρτμουντ και να προκριθεί. Μη μου το χαλάς, δεν θέλω να μιλήσουμε. Δες το χαλά. Έχουμε μέρες. Δες το χαλά. Έχουμε μέρες. Έχουμε μέρες. Και δεν το κάνω για να. Μην το κάνεις. Λοιπόν, πρώτα γι' αυτό και λέω λοιπόν, επειδή λες ανάλογη περίπτωση. Βλέπω τώρα, ανακοινώνει η Τσέλσι ότι έκλεισε με τον Αντώνιο Κόντε. Ο Κόντε βέβαια είναι εθνική Ιταλίας. Ναι. Βλέπω ότι πιέζει ο Μουρίνιο για την Μάντσεστερ να τελειώνει. Δηλαδή και καλά κάνει. Ναι. Επαγγελματίας είναι. Και βλέπεις τώρα ότι πάει η Σίτι να αγωνιστεί αύριο, ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο στοιχηματικά αύριο, στη Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα. Εγώ το έπαιξα διπλό. Το έχω ποντάρει ήδη. Εντάξει. Ότι κερδίσει η Μάντσεστερ Σίτι. Γιατί ναι. Είδα ότι οι ομάδες οι οποίες είναι από το Ανατολικό Μπλοκ λόγω αγωνιστικής αδραξίας δεν, ναι, μπορούν. Δεν μπορούν. Και είναι λοιπόν, αδικία, είπαμε και τέτοια. Ναι. Και ρωτάω τώρα. Εσύ με μία απάντηση το κόβεις και δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα καν. Ποιο? Κακός ένας προπονητής συνεχίζει, ανακοινώνεται από τώρα και τελείωσε. Κακός. Μάλιστα. Δεύτερη. Κακός και ένας παίκτης έχει κλείσει σε άλλη ομάδα και παίζει για άλλους 4 μήνες, φυλάει τα πόδια του, φυλάει τα χέρια του. Δεν είναι. Άλλη απορία μου. Παρακαλώ. Άλλη απορία μου. Την εξέφρασα και στην τηλεόραση και ναι, κάποιοι κοιτούσαν περίεργα. Μάλιστα. Μιλάτε για το προπονητικό κέντρο της Μεσημβρίας, ότι φταίει και είναι κακό. Η Μεσημβρία έτσι, η Μεσημβρία αλλιώς. Καλά, η Μεσημβρία δεν είναι μέρος τρακιά προπονείται η ομάδα. Ο άλλος θέλει να σε δει από τη Μεσημβρία και καλά κάνει. Και αυτός από τη Μεσημβρία λέει, αν δεν ανακαλέσει αυτός ο ποταπός. Αυτά που είπε για τη Μεσημβρία. Τι είπα για τη Μεσημβρία. Αυτά που είχες πει, κάτι. Τι είπα. Ότι κάτι είπε. Τα κουνούπια έχουν ένα κεφάλι πιο μεγάλο από του Πάγκαλου. Ψέματα είναι. Να τελειώσω. Σαν τα κότες είναι τα αεροπλάνα. Τα κουνούπια. Από προς Ανατολή στην κουβέντα, τη συζήτηση και τον συνομιλητή. Σιγά, το Μον Παρντέ το θίξαμε. Μον Παρντέ είναι καζίνο, ρε. Τι μπερδεύεσαι. Το καζίνο, το Μον Παρντέ. Ποιο είναι ο Μον Παρντέ. Ο Μον Παρντέ. Ποιο είναι. Ό,τι σου ήρθε μια κουβέντα την πετάς. Σιγά. Σαν την ξαντιά που πιάνει λέξη. Θίξαμε το χόλι. Πιάνει από εκεί την ώρα την πετάει. Για να δείξει ότι κάτι ξέρει. Το κουνουποχώρι τώρα θα λοιπόν, σταμάτα ρε, δεν είναι κουνουποχώρι. Άιντε. Άλλο είναι το θέμα. Πόσο σαρδανόπαλος μπορεί να είσαι, ρε. Πόσο, μόνο εσύ έχεις την ώρα της εκπομπής, του καφέ του. Πονηρή και διαστραμμένη, αμέσως να γελάζεται. Παρήγγειλε καφέ και για μένα, σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, η Β' ομάδα του ΠΑΟΚ, η Γ' ομάδα του ΠΑΟΚ, οι μικρές του ΠΑΟΚ και όλες οι υπόλοιπες που προπονούνται εκεί δεν έχουν πρόβλημα θλάσεων. Ναι. Γιατί, ξέρεις. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό. Την απάντηση. Μισόλ. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό. Δηλαδή, λέω. Εκεί είναι καλή η Μεσημβρία. Η Μεσημβρία. Μεσημβρία, Μεσημβρία. Θες απάντηση. Ναι. Αυτή δεν πάει στο Μαρκίζ. Γιατί να σε πω. Και τι κάνεις. Πάρε μουσική. Δεν αλήτης. Είναι πολύ αλήτης. Άκου τώρα τι είπε. Λοιπόν, υπενθυμίζω στους διαγωνισμούς. Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή ώρες, εκεί που θέλω να τον σκοτώσω είναι ο καλύτερος του κόσμου. Δεν ευθυνομαι, με συγχωρείτε κυρία μου. Εγώ φταίω. Καλά, πάντα φταίω. Είναι δίπλα μου ο Καζαμπάκας. Τώρα πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αν ακούει ο Κοντός τώρα θα πει αυτή είναι δίπλα, δεν γίνεται. Κάτι συμβαίνει. Εκτός αν έχουν μαχαιρωθεί ρε παιδί μου και είναι αγκαλιασμένοι όπως το Στέλλα κρατάω μαχαίρι. Μην με πλησιάζει, Στέλλα. Κρακ, πάρ το να κάτω. Τελειώσατε, θα βάλετε και Άζαξ. Να θα βάλει και Άζαξ. Καλό παιδί. Λοιπόν, ερώτηση λοιπόν επ' αυτού, αλλά υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς, γιατί είναι σημαντικότεροι για την ώρα, καθώς έρχονται μηνύματα και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Άρης, ο οποίος παίζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Α, μία ένα κενό. Άρης ονοματεπώνυμος στο 54-344. Για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δουν Άρης ΑΕΚ, έχω 10 εισιτήρια παρακαλώ. Ούτε ένα ούτε δύο. Επειδή είναι ανισόρροπος ο φίλος μου, θέλω να τον ξεφτυλίσετε, να δει 100 μηνύματα τώρα, όχι για τα μηνύματα, μα την Παναγία, όχι για τα μηνύματα. Μόνο και μόνο για να ξεφτυλιστεί, γιατί έλα μου, και ποιοι βλέπουν μπάσκετ, και ποιοι ακούνε μπάσκετ, και σιγά μην μας ακούνε Αργιανοί, και όχι για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ της καρδιάς μου και τέτοια. Ο άλλος διαγωνισμός είναι ο τεράστιος, ο διαγωνισμός του μήνα, το γνωρίζετε, ΑΜΗ
τρία κενό. Απλά το ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε ό,τι δώρα μπορείτε να φανταστείτε. Από το Honda Vision, το οποίο είναι αξίας 2.000 ευρώ, με μπαγκαζιέρα και κράνος, μέχρι smartphones, tablet και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριοι. Απλά να ξέρουν οι ακροατές ότι το ράδιο όσο ιντερνετικά από το Chrome κολλάει, ενώ από το Mozilla όχι. Ράπλη, αν ο Μπέρμπα έπαιζε γάβρο, πόσα γκολ θα είχε μέχρι τώρα? Γάβρος 68. Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά εσύ έλεγες ότι τον Μπερμπάτοφ τον απορρίψατε και λέγατε ότι πήρατε τον τεράστιο Φιμπόκαστον, τον οποίο το διώξατε. Αν έχεις την καλοσύνη, μπορείς να μου πεις εσύ ότι ο Μπερμπάτοφ τέριαζε στον, ή ήταν καλύτερος για τον Ολυμπιακό? Φαλακρό κουνάβι, κάνε μίμηση στο κόκκινο να περιγράφει το μάτς ΠΑΟΚ Ηρακλή και να προσπαθεί να το παίξει αντικειμενικός. Δεν θα προσπαθήσω να το παίξω αντικειμενικός, ρε φίλε. Αλλά αν θέλω να είμαι αντικειμενικός, μπορώ να είμαι. Αμφισβητήσω ότι μπορεί να είμαι, καλά κάνεις και τα αμφισβητείς. Τον φίλο ρωτάω. Εμένα νομίζω ρώτησε. Εντάξει, εγώ το ίδιο, επειδή είμαι εναντίον στο να κάνει μόνος του κάποιος μετάδοση. Προτιμώ να είναι ένθεν και ένθεν να έχουν και οι δύο ομάδες το δικό τους. Ναι, εσύ λοιπόν, να είσαι λίγο σωστός η μετάδοση. Γιατί διακόπτεις, θα πούμε, αυτό που κάνει την αναμετάδοση 50 φορές στο Σωτηρόπουλο και μπυρ και μπυρ και μπυρ και μπυρ και μπυρ. Επειδή δεν τα ξέρω τα γράμματα. Εγώ δεν τα ξέρω τα γράμματα. Εκνευρίστηκε ο κόσμος. Εγώ αν ήμουν εσύ, πραγματικά, αν έκανα εγώ αναμετάδοση και με διέκοπτε συνέχεια άλλο 5 φορές, θα σε έλεγα ένα χοντρό. Έλα, θείε μου να σου δείξει τα μπέλια σου. Τι αμπέλια να σου δείξει. Καθόμαστε τόσα χρόνια. Καταρχήν. Ναι. Αν ήταν με τον Τσερβίνη, δεν τον διακόπτω. Γιατί, παρεξηγία τον Τσερβίνη. Όχι, ρε φίλε, γιατί είναι δύο. Δεύτερον, υπάρχουν αγώνες εν εξελίξει. Εν εξελίξει. Οι οποίοι πρέπει να ανακοινώνουν στο. Δεν λέω γι' αυτό. Αυτό καλά. Αυτό είναι. Τρίτον, όταν είναι μόνος του, πρέπει να το βοηθάς επειδή έχεις το replay μπροστά σου. Γιατί μουγκός είναι, δεν μπορεί να μιλήσει, δηλαδή για μένα είναι μόνος. Πρέπει να το βοηθάς να το πει στο replay, δείχνει αυτό. Άμα σε ρωτήσει, τότε θα πει. Όχι. Όχι. Αυτός κάνει την ανατάδοση, εδώ είσαι στο control room και ελέγχεις τι θα γίνει. Μπορεί να έχει άλλα δύο παιχνίδια να μετάδοση. Γι' αυτό δεν πάω σε πάνελ. Να με διακόπτει ο άλλος. Καταλαβαίνεις τώρα. Να με διακόψει. Καλά. Να με διακόψει δυο. Δεν πάει. Στην τρίτη να σηκωθώ, πετάω στην καρέκλα στο κεφάλι. Δεν μπορώ. Ράπλες στο Γρηγόρη για τα κοστούμια, αλλά και εσύ με τη ρηγία μπλούζα δεν πας πίσω. Λέει, δεν έχεις άλλη να βάλεις πάνω θεμάς. Πόσες φορές πήγες με τη ρηγία μπλούζα, ρε φίλε, στο κανάλι? Τη ρηγία μπλούζα. Ναι. Αυτή που φορούσα στο πάμε. Πώς το λες, το άκου τι είπαν. Τη φορούσες κι αλλού. Κοίταξε. Φίλε, να σου πω κάτι. Θα πατήσω εγώ για τον Κώστα. Απάντα. Λοιπόν, ο Κώστας δεν δίνει καμία σημασία. Εγώ δεν θα τον ειρωνευτώ γιατί. Ό,τι γουστάρει. Του πηγαίνει. Όχι, ότι όταν είναι ο Στακός, θα χώσω. Τα ρούχα του τα διαλέγει η γυναίκα του. Δεν είναι. Έχει κακιά σχέση με, κακή σχέση με τα ρούχα. Δηλαδή μπορεί να έρθει και γυμνός πλέον λόγος. Δεν έχει καμία σχέση με το ντύσιμο, με όλα αυτά. Γι' αυτό τον λέω χωμορέκτους. Εκεί όταν πήγαινε, ο Κώστας ο Χίτας ήταν αυτός ο οποίος τον. Ο Φλωρινιώτης. Όχι, τον φρόντιζε. Μια χαρά. Τον φρόντιζε να βάλει ένα σακάκι, ένα φτερό. Ξέρεις πόσα ρούχα έχει ο Χίτας στην ντουλάπα. Και με μαντήλια ενσωματωμένο. Εγώ δεν μπορώ έτσι. Να κάνω αθλητική εκπομπή. Να θέλω να πλακωθώ με τον άλλον. Ναι, να βρίζομαι να κάνω. Ναι, και να φοράω μαντιλάκι και κουστούμι. Φίλε, είναι ο παρουσιαστής και πρέπει κάθε φορά να είναι διαφορετικό. Είναι κάποια λεπτά πράγματα τα οποία, όπως εμείς ξέρουμε τα του ραδιοφώνου και κάποιοι άλλοι. Ναι. Έτσι, αυτός ο οποίος έχει την εμπειρία. Δεν πας με το λαό, ρε, με το κουστούμι, ρε, δεν το κατάλαβες να πούμε. Ρε φίλε, και εγώ δεν θέλω να πάω με το κουστούμι. Δηλαδή, τι κουστούμι. Όταν ο πατέρας μου πέθανε. Ωραίο ψηλό. Πάω στον Κατρακαλίδη εκεί και του λέω, κύριε Κατρακαλίδη, σας παρακαλώ. Ωραία κουστούμια έχει. Ναι, πρόσεξε, του λέω. Θέλω ένα κουστούμι για μια κηδεία. Λέει, πότε είναι η κηδεία? Σε 10 μέρες, λέω, σε 15, σε 20. Καλά, λέει, τι. Λέω, περιμένω τον πατέρα μου. Καλά, λέει. Και τι να κάνω, λέω. Να πεθάνω, λέω, την Τρίτη και να ψάχνω το βράδυ κουστούμι, αφού έχει δρομολογηθεί. Δεν έπαθε έφραγμα σαν το Σύφι να φύγει μια και έξω, να πάω να τρέξω και το. Μου λέει, το πέταξα το κουστούμι. Το έχω στην αυτή. Τώρα, άμα ξέρω εγώ ζήσω και φύγει κανένα συγγενή μου άλλο κτλ., θα πάω να ψάξω, βρω το κουστούμι. Τι άφορε ο κουστούμι. Ξανά μάνα. Άμα παντρευτεί η κόρη μου και ζω, θα βάλω άλλη μια φορά ένα κουστούμι. Αν πεθάνει ο και στην κηδεία του κόκκινου. Θα βάλω το κουστούμι. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε. Αν αξιωθούμε να έχουμε βαφτίσια. Να, μπράβο. Ναι. Αυτό διάβασα το για σένα. Και ξέρει πολύ καλά για ποιο είναι αυτό που το στέλνει. Δεν το ξέρω, τι. Το ξέρει. Αραμάλ. Αμαράλ. Το ξέρει πολύ καλά. Πού να το ξέρω εγώ τον Αμαράλ. Ή άμα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω τον Αμαράλ. Τι να κάνω. Λες να τον έβαλα να στείλει μήνυμα. Πού να ξέρω εγώ. Άλλο ξέρω. Καλώ τον Κουζουλέ. Παρασκευή σου είπα να φέρει τα. Ναι. Τα λάδια. Τα λάδια. Την Παρασκευή σου είπα 5 κιλο από Κρήτη. Εντάξει. Τι άσε. Μπορεί να φέρει για μένα.
Τι να φέρει για εσένα. Εσένα μόνο κούτρα μπορεί να σε φέρει. Εσύ τι να πληρώσει. Εγώ θα τα πληρώσω. Τι να σε φέρει εσένα. Σαν σε φέρει, σε κεράσει. Άντε. Τι να σε κάνω τώρα. Κοίταξε, εγώ θα τα πληρώσω. Πώς θα πάει. Ένα μάγκα, ρε. Εγώ είμαι μάγκα. Κοιτάξτε ένα μάγκα. Τράγκα. Άπλα, ρε. Να χαθεί από εγώ μπορεί πέρα. Να με τράγκα σε δάγκα. Εντάξει, μην θέλω να τα ακούσει. Είσαι δάγκα. Εντάξει, άιντε. Λοιπόν. Τελειώσαμε και με αυτό το ζήτημα. Τελειώσαμε και με αυτό το ζήτημα. Τι άλλο ζήτημα. Είπα για τη Μεσημβρία κάτι και. Σου λέω, δεν πάνε στο Μαρκίζι άλλοι αυτοί που προπονούνται στη Μεσημβρία. Ναι, αυτό, πηγαίνουν και άλλοι βλάχοι. Είναι μια ωραία ατάκα. Ατάκα είναι. Τελειώσαμε εκεί με την ατάκα. Ναι, εντάξει. Τελειώσαμε με την ατάκα. Λοιπόν. Θες κι άλλο να σου πω. Γρηγόρη λέει χθες στην εκπομπή του Χίτα ξηγήθηκες κουρκουρίλα με κιανόλευση γραβάτα και με τίμια λόγια. Κουρκουρίλα τι σημαίνει. Λες και έβγαιναν από τα χείλια του κούρκουλου. Πολύ σε χάρη καρακλάρα και κουρκουλάρα. Δεν ξέρω, από τον κούρκουλο. Τι σχέση έχει ρε, εκείνος ο ωραίος άντρας, ο παιδαράς ο κούκλος, με αυτό τον μπάζο εδώ πέρα. Έτσι με βλέπει ρε. Τι να σε δει ρε κόκκινε. Απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, επειδή πώς τρελαίνει το να με λένε ωραίο. Τι λέει, κουρκουλίλα μίλησε. Αυλονιτήλα μίλησε. Ωραία εκπομπή σήμερα, είναι η καλύτερη από αυτή που έχω ακούσει, λέει ο Μπουρουσάκης. Αυλονιτήλα μίλησε που μίλησε κουρκουλίλα. Μπορώ να έρθω στην εκπομπή, λέει μεσημέρι βράδυ το παιδί που σε είδα στο προποσβήθηκο Νικόλας. Ναι, ρε Νικόλα, τι ρωτάς. Και πού θες να το δεις, σε καμιά πινακοθήκη. Σε ποιο προποσβήθηκο. Σε ποιο προποσβήθηκο πήγε, ξέρει. Σε ένα από τα πολλά που γυρίζει. Πού να ξέρω. Χρωστάω σε κανένα λεφτά. Άντε πάλι, είπα αυτό το πράγμα, αγόρε. Ξέρεις ποιο προπό για να σου πω. Πες μου, απέναντι το καφενείο που ήρθες και κότεψε το κλείσεις. Εκείνο του Παπαγιάννου το καφενείο, ρε. Όχι, ρε, το προποτζίδικο. Το προποτζίδικο. Πιο πέρα είναι, αυτό είναι στο πιο ναι, πέρα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, ξέρετε, μα βγήκε ώρα για το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Α, δεν σου είπα τι έπαθα με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι έπαθες, ρε κόκκινε, με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι έπαθες. Με παίρνει ο Βλαμένος. Πόσοι Βλαμένοι, πολλούς φίλους Βλαμένοι. Ο Ματζαβίνος. Ναι. Και μου λέει, πες μου σε παρακαλώ. Είναι η Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη. Λέω γιατί ρε, καταστράφηκα. Τι έγινε ρε Μαρή, καταστράφηκα λέει. Γιατί ρε Μαρή καταστράφηκα. Άμα πήξω πάω. Άμα πήξω πάω, καταστράφηκα. Ναι, φυσικά. Μια μέρα δεν θα σκάσει το μαγαζί με τα καρναβάλια. Εσύ ρε το λέω καρναβάλι σε όλο το χρόνο. Δεν έχει ανάγκη. Καλό, κάθε επαγγελματία. Καλό φαγητό έχει μίσει. Το κάθε επαγγελματία πρέπει να ξέρει. Τρελάθηκε τελικά το αλλάξανε μέρα. Είναι Τσικνοπέμπτη ή κόκκινο. Τελικά το αλλάξανε, το κάνει μια μέρα πριν. Καλό είναι. Όχι. Καλά κάνουν στα μαγαζιά. Βέβαια. Ρε μαζί του είμαστε. Φυσικά τι περιμένουν ένα μπάουκ να γεμίσουν. Αν έπαιζε ο Ηρακλή, δεν θα το έλεγε αυτό ο Άρης η ομάδα του. Τι θα σε έλεγε. Αν έπαιζε ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, ο Άρης, έχω πει την Τσικνοπέμπτη, σιγά μην τον ένιωσε το Ματζαβίνο, η Τσικνοπέμπτη. Έχω πει τα αριανάκια. Έχουν στείλει 30 μέχρι τώρα. Όταν θα δεις 100 μηνύματα από τα αριανάκια. Τι αριανάκια αυτή. Αυτή είναι η κολλητή για τον μπάσκετ. Της Τζόρτζιας. Και δεν έχει ούτε έρθει ούτε ένα ίδιο όνομα. Αυτό που μου αρέσει. Ούτε ένας δεν έχει στείλει δύο φορές. Μπράβο ρε. Αλφα μη ένα κενό. Άρης και ζημιά στα μυαλά, όπως λέει αφού και ο, και ο Κωνσταντίνος σε γουστάρουν, και ο Χρήστος. Δεν είναι αριανοί αυτοί. Και τι είναι. Δεν είναι αριανοί. Και γιατί μου κάνουν δώρο μηνύματα. Όχι, δεν είναι αριανοί. Και μου κάνουν δώρο μηνύματα. Είναι οι γλαμουριάριδες φίλοι της Τζορτζίνας. Πώς ήταν της Τζόρτζιας. Ο καινούριος κύκλος. Αυτοί με τα σκυλάκια. Αυτοί με τα γατάκια, αυτοί με τα καναρινάκια. Αυτοί οι κομωτές. Υποτιμάς πάρα πολύ το μεγάλο του Άρη. Τι να υποτιμήσω. Τον υποτιμάς πάρα πολύ. Εγώ δεν υποτιμάω κανέναν. Εγώ λέω ότι βλέπω. Την οικονομική του εμβέλεια και ευρωστία. Ποιος έχει ευρωστία. Εσύ ψάξε και δες. Για ποιον μιλάς τώρα. Για ποιον. Για το Λάσκαρη. Είπα εγώ για το Λάσκαρη, τίποτα. Λέω εγώ. Επειδή μιλάς για την Τζόρτζια. Η Τζόρτζια δεν ασχολείται. Η Τζόρτζια δεν ασχολείται. Τώρα, εγώ το λέω. Θα βάλουμε τώρα το ζευγάρι να μαλώσει και σε πιο πολλά λεφτά. Άλλο σε λέω. Πιο ότι πολλά αφή... μπορεί να έχει η Τζόρτζια. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Ναι, ούτε εμένα με νοιάζει. Αλλά λέω ότι όταν ξέρει, ο Λάσκαρη κάνει το κουμάντο. Βρε, δεν με στο λέω υπεύθυνα. Η Τζόρτζια όμως. Γιατί με αυτά που λες βάζει την Τζόρτζια. Η Τζόρτζια όμως του γουρουνομούριδε δεν του στέλνει στην ομάδα. Καλά κάνει. Και έφερε την ελίτ. Η ελίτ σε στέλνει μήνυμα. Σιγά μη σε στείλει γουρουνομούρι σε ένα μήνυμα. Βλέπει ότι. Εσύ λε ότι είμαστε λαϊκοί τύποι. Ναι. Κι όμω. Μας στέλνουν τόσοι άνθρωποι όπως λες οι ελίτ. Όλοι μας ακούνε ρε, δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα. Μέσα του και ο ελιτίστας έχει να πούμε κάτι το λαϊκό. Ένα λαϊκό. Ναι ρε, ναι. Έχεις δει την Τάνια Καζιάνη στο Μάγκα με το τρίκυκλο που γνώρισε τον Παράβα και της βγήκε να πούμε αυτό το λαϊκό της, ο αλήτης. Της Τάνιας Καζιάνης. Πού να τα ξέρεις αυτά εσύ. Εσύ είσαι ροκ. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κώστα. Λέει με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΟ και του Πανιωνίου μπορεί ο Ηρακλής να μπει σφήνα και να βγάλει ένα από τους δύο εκτός πεντάδα. Εσείς τι πιστεύετε. Ποιος είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να βγάλει. Όχι. Ακόμα. Αν έκανε καλό ξεκίνημα, ναι. Εντάξει. Αλλά το ότι οι παοξίδες στα καφενεία βλέπουν Πανιόνιο και Τρίπολη και τα λοιπά είναι ένα θέμα. Ναι. Παρακάτω. Μην κουνιέσαι. Λοιπόν, ναι. Τι να κουνηθώ, ρε. Τι να κουνηθώ.
Εντάξει, μετρός, τι μετρός, τι ξύνες. Λοιπόν, τι ψάχνεις την απάντηση, τι βρήκες. Για μιλάς τώρα, δεν καταλάβω τι. Το βλέπω τον πιτσιρικά να παίζει με τον κόκορα και δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. 7 φορές παίζει λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μου κάνει νόημα. Και έψαχνα να δω τι γίνεται. Λοιπόν. 8. Λοιπόν, 9. 9. Λοιπόν, 10. Λοιπόν, διαφημίσεις 11. One thing I said that I would never do. Λοιπόν, εδώ είμαστε το 2310-90-90-90 είναι δικό σου. 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στείλτε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Η δεύτερη ώρα είναι μια προσφορά. Από τους Σαφούς Κωνσταντινίδη, αποσύρθω το αυτοκίνητό σου απλά με ένα τηλέφωνο στο 18-133. Έρχονται, το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσυρση και για ανταλλακτικά. Αφή Κωνσταντινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών καθημερινά ανοιχτά από τις 7 μέχρι και τις 5 το απόγευμα την ημέρα του Σαββάτου. Αλφα μη ένα κενό. Έχω 10 εισιτήρια για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ξεφτυλίστε το φαλακρό. Το λέω και το εννοώ για αυτά τα οποία είπε για το πόσοι αργανοί θα στείλετε μήνυμα. 10 θα δώσω, όχι ένα και δύο. Και ο super duper διαγωνισμός, όπως λέει και ο Γιώργος Ομπούζος, με το Honda Vision 110 από τη Honda Δαβανόπουλος και όλα τα υπόλοιπα δώρα. Αλφα μη τρία κενό, απλά το ονοματεπώνυμό σας στο 54-344. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 4 βλέπω στην αναμονή. Άλλοι 2 μπορούν να επικοινωνήσουν. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Γεια σου, πόρτε φίλε. Πρώτε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε, όλα να δώσω εδώ. Έτσι, μπράβο. Μια χαρά. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω, κύριε Ραπτόπουλε, για την πρόσκληση την οποία μας έκανε στην εκπομπή σου. Με το Μάνο, την Τρίτη, ναι. Ναι. Με το Μάνο σήμερα. Μάνο. Ο λόγος που δεν θα γίνει η εκπομπή είναι ο λόγος ο ίδιος ο οποίος είχε γίνει όταν μας είχαν πει να μην βγαίνουμε στα τηλέφωνα. Του τέστην, γιατί σε ό,τι σου πω, κύριε Ραπτόπουλε, θέλω να με επιβεβαιώσεις ότι ο κύριος Παπαζαφυρίου έθεσε βέτο στο να μην γίνει η εκπομπή του Ηρακλή. Σταμάτα λίγο, δεν θα αναφέρεσαι ποτέ στον κύριο Παπαζαφυρίου. Στο είχα πει, όρος απαράβατος, όποτε μιλάς στην εκπομπή. Θα πεις ό,τι αγαπάς, ό,τι θέλεις. Κάτι κακό για τον άνθρωπο. Καμία αναφορά δεν για κανέναν. Για μας θέλω να πεις κάτι. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, μπορείτε να μας πείτε το λόγο που δεν θα γίνει η εκπομπή, για να μην αναφερθώ εγώ. Λέγε, κόκκινα, γιατί δεν θα γίνει η εκπομπή. Εσένα ρώτησε. Εσένα ρωτάω, κύριε Ραπτόπουλε, στον κόκκινο. Εντάξει, δεν λύθηκε ακόμα η παρεξήγηση και πρέπει να λυθεί. Ωραία, θα τη λύσετε τέλος πάντων. Να τη λύσετε. Λύστε την, παιδιά, γιατί πολύ, με τα εσωτερικά του Ηρακλή τώρα είναι ένα θέμα τώρα. Ναι, είναι εσωτερικό. Άκουσε με, ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να ακουστεί για να ξέρουν και άνθρωποι που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι θα γίνει, να ξέρουν και ποιος είναι ο λόγος. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, σε παρακαλώ. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, σε παρακαλώ. Στον επόμενο. Πώς? Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν συγχαρητήρια χθες για τη γραβάτα και το κοστούμι που είχε. Και μανία με τη γραβάτα και το κοστούμι. Δεν θα σε φτάσει κανείς όσο και να προσπαθεί το φιλαράκι σου από δίπλα. Έχεις γίνει παγκόσμια διεθνής, γιατί με πήραν τηλέφωνο και από την Αφρική. Από την Αφρική. Τι θα σε παίρνει από την Αφρική, με κανένα κόκαλο στη μύτη. Και λέει ποιο άτομο είναι αυτό, είναι το γλυκό αγόριδο από το Μετρόπολη που βγαίνει με έναν φαλακρό. Λέει ποιος φαλακρός είναι αυτό, αυτό να το ρωτήσετε, λέω, γιατί έχει κάτι γυαλιά που τα πήρε από τη Λαϊκή, από τον Άγιο Θαράποντα. Από γίνεται. Όσο για τα άλλα δεν θα μιλήσω τίποτα για ποδόσφαιρο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, για να βγω στον αέρα, μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί παίρνω πολλά μηνύματα, ειδικά για σένα, για το κουστούμι και τη γραβάτα. Ευχαριστώ πολύ. Έγραψες. Παρακαλώ. Έλα. Του άρεσε του Μάρκου, ρε, εντάξει. Ο Παοξής έχει στιλιστική κουλτούρα, να ξέρεις. Από τη δεκαετία του 80 κρατάει αυτό. Να ξέρεις. Παρακαλώ. Έλα, ναι. Έλα, η Κάρα. Έλα, ρε Θήριο. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Ραπτόπουλε. Μάλιστα.
Συλλαμβάνω τον εαυτό μου, ρε παλικάρι, να κάνω κάτι το οποίο το πω κόσμια βλακώδες. Παίρνω τηλέφωνο σε μια εκπομπή την οποία γουστάρω και ακούω, και όχι επειδή είμαι ηρακλητήρας υπόκτης, είμαι Μακεδόνας, είμαι Καστοριανός, και καταναλώνω το πολύτιμο τρίλεπτο που μου δίνεις και ασχολούμαι αντί με την ομάδα που υποστηρίζω, την ΑΕΚΑΡΑ μου, που είμαι δεύτερος και πάω για προκριματικά Champions League, ασχολούμαι κάτι ομάδες της σειράς, τις οποίες έχω φιλοδορήσει με 11 τέρματα φέτος, τις οποίες κερδίζω όποτε θέλω, από τις οποίες έχω 16 βαθμούς διαφορά, και δεν αλλάζω με δύο ανθρώπους που κατέχουν το ποδόσφαιρο όπως εσύ και ο Κόκκινος απόψη για την ομάδα μου, κάθε μας ασχολούμαι μαζί τους. Είναι λίγο την άνατο που κάνω, δεν είναι? Εντάξει, μην το κάνεις κι εσύ. Δεν, φυσικά και δεν θα το κάνω. Και τη φάση του άρθρου την είδε στο 10 λεπτό. Το ζήτησα και χθες. Ναι. Την είδες? Την είδα. Είναι πέναλτι? Είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κόκκινε, φυλάκια. Επόμενη γραμμή. Τι ευγενικός άνθρωπος. Ευγενέστατος. Λοιπόν, πέσανε οι γραμμές, μπορούν να ξατηλεφωνήσουν. Μάλιστα. Τον γουστάρουμε τον Κόκκινο, ράπ Αριανάρα, λέει ο φίλος. Αριανάρα. Ναι, Αριανάρα. Και στέλνουν και άλλοι. Αλφα μία ένα κενό, Άρης ονοματεπώνυμο. Κομωτής φίλος της Τζόρτζια είναι αυτός. Τι κομωτής. Έλα ρε κομωτής. Λοιπόν, ένας και περιμένω και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ρακλή. Τι γίνεται, πάλι τα ίδια έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, όπως θέλετε εσείς. Απλά από σήμερα θα ασχοληθώ εγώ με το θέμα για να το λύξω και όλα, θα το τελειώσω. Γιατί είχατε δίκιο, η πολλή δημοκρατία βλάπτει τελικά. Είχατε μεγάλο δίκιο. Είμαι πολύ αρπαγμένος αυτή τη στιγμή και δεν θα μιλήσω. Απλά να ξέρετε ότι έχουν γνώση οι φύλακες και ότι αυτό το πράγμα κάνει κακό πρώτα απ' όλα σε εσάς που γίνεται. Και στην ίδια στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Άντε. Ορίστε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Ο Προμηθέας είμαι. Γεια σου Δεσμότη. Θέλω σιγά με αυτό που έγινε σήμερα. Θέλω την άποψη του Κόκκινου, αν είναι εύκολο. Ποιο? Για την μη μετάδοση εκπομπής. Ποια μετάδοση εκπομπής? Για την μη μετάδοση εκπομπής. Δεν γνωρίζω κάτι. Ποια είναι η έρευνα σου σαν δημοσιογράφος, σαν ρεπόρτερ? Τι λέει το ρεπορτάζ? Για ποια εκπομπή μιλάει? Για ποια εκπομπή μετάδοση? Που δεν θα γίνει του Ολλανδού με τον Μάνο. Η εκπομπή είναι του Ραπτόπουλου, ξέρεις. Ο Ραπτόπουλος έκανε πρόσκληση. Όχι, ζητώ το ρεπορτάζ. Πες, κάνει εσύ. Δεν έχω ρεπορτάζ. Δεν είσαι ρεπορτάζ. Όχι. Τώρα το μαθαίνω. Όχι, okay. Okay, ωραία, ευχαριστώ. Να σε καλά. Κωστίν. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση είναι εύκολο. Ναι. Ο Ηρακλής, για να πάει στην πεντάδα, ναι, ποιες ομάδες έχει ανταγωνίσιμες σε βαθμό υπαρκτό να αντιμετωπίσει? Και τις τρεις. Και την Τρίπολη και τον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ. Με τι επιμέρους στοιχεία μπορεί να κερδίσει Τρίπολη, Πανιόνιο? Ο ΠΑΟΚ είναι εύκολο, είναι μικρομέγεθος, έτσι κι αλλιώς δεν μας απασχολεί αυτό. Κοίταξε, ο Ηρακλής έχει φουλάρι, έτσι. Ναι. Έχει φουλάρι. Ναι, το ίδιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει και τους τρεις. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε? Ηρακλής. Μία είναι η ομάδα. Για όλους είναι μία, ναι, η ομάδα. Εσύ τι? Πάντως. Δεν σ' άκουσα. Στο παιχνίδι Ηρακλής. Ναι. Ο Ηρακλής, ναι, μπορεί να μπει πεντάδα. Στα μάτια σου. Το θέλω. Δεν μπορεί. Αν μπορεί. Άκου να σου πω λίγο. Εγώ κρίνω υποκειμενικά τα πράγματα και τα γεγονότα. Όλοι υποκειμενικές είναι όλες οι κρίσεις, φίλε. Υποκειμενικά μπορώ να σου πω ότι μπορεί να πάει και το Champions League αύριο. Βρε, άλλο, αυτό είναι το θέλω μας. Εγώ λέω, βλέπεις την εικόνα του πρωταθλήματος. Σ' ακούω μια χαρά, μιλάς. Σοβαρά. Πες μου, μπορεί να μπει ο Ηρακλής που ξέρεις και βλέπεις μέσα στην πεντάδα? Άλλο το θέλω. Δεν έχω άποψη. Γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο για να ακούσω κάτι αιρετικό. Στο έχω ξαναπεί. Και όχι μόνο σε ένα, όλο τον κόσμο. Επειδή μιλάς και ωραία. Το θέμα είναι η γνώμη η δική σας. Εμείς λέμε κάποια πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε. Τη γνώμη τη δική μου, την έχω για τον εαυτό μου, για τους φίλους μου. Όχι ρε φίλε, λάθος. Ρωτάει τη γνώμη σου. Λάθος κάνεις, συγγνώμη. Επειδή σκάλωσε. Επειδή σκάλωσε, θα σου απαντήσω εγώ. Με μένα μιλάει. Ναι, εσύ σκάλωσες όμως. Πώς σκάλωσες? Σκάλωσες, δεν το απαντάς. Εμείς μία ώρα λέμε τη γνώμη μας. Δεν το απαντάς. Μετά τι λέτε εσύ? Ένα τέταρτο τον έχεις, δεν τον απαντάς. Κοίταξε, η Τρίπολη χωρίς προπονητή, με ανοιχτές άμυνες και τα λοιπά, είναι πιο εύκολος αντίπαλος. Πιο εύκολος αντίπαλος. Άκου λίγο. Από τον Πανιόνιο
που είναι μέτρο στην τακτική, και τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει και τη φανέλα και, το, και την εξουσία να το κάνει, γιατί μετά τον να στο πω και διαφορετικά, μετά τον Πανιόνιο, τον Πλατανιά και την ΑΕΚ, γιατί ρε, κοκκινά, η πιο σοβαρή ομάδα είναι ο Ηρακλής. Πρόσεξε το χορτάρι. Πρόσεξε τώρα. Ναι, αν, είναι αν είναι να προτιμηθεί Ηρακλής ή ΠΑΟΚ για πεντάδα από το σύστημα, θα προτιμηθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ? Αν είναι να προτιμηθεί η Τρίπολη ή ο Ηρακλής, θα προτιμηθεί η Τρίπολη. Αν είναι να προτιμηθεί ο Ηρακλής ή ο Πανιόνιος, εκεί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γεια σου Προμηθέα, γεια. Απάντησα. Γεια, στον επόμενο. Τι κολώνεις ρε, πες το να ό,τι σκέφτεσαι. Τι κολώνεις? Ποιος κολώνει? Ο κολώνεις. Εμείς μιλήσαμε μία ώρα. Ο κόσμος μιλάει τώρα. Κόμος. Ναι. Έλα ρε. Έλα. FM ΠΑΟΚ εκεί. FM ΠΑΟΚ εδώ. Μπράβο. Έτσι για να θέλω να τα ακούω. Ε τι, Σάμαλ είναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω στις Φιλιππινέζες τις ζουρουμπούδικες, λοιπόν, ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή ξύνεστε να πούμε στην κλίτσα του Τσομπάνη, ακούστε ρε εσείς. Το ξέραμε ότι δεν μας θέλετε να πούμε. Αλλά να επέμβει και ο κύριος Παπαζαφερίου. Έλα, είναι δικό του θέμα. Είναι λοιπόν, δικό δεν θα μιλάει κανένας για κανενός συναδέλφου για το παραμικρό θέμα. Του αρέσει, έχει εκπομπή, τον παίρνει τηλέφωνο, λέει ό,τι θέλει. Ούτε για αστείο. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, τα λάνια του Θερμαϊκού καλά είναι. Τι έγινε? Και να πω και κάτι άλλο λίγο, μισό λεπτό. Ναι. Το θέμα είναι εσωτερικό, είναι της οικογένειας του Ηρακλή, πρέπει να λυθεί. Είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου. Είναι δικό του θέμα. Σοβαρό, σοβαρό, παιδιάστικο. Δεν θέλω να μπαίνω σε εσωτερικά θέματα. Εντάξει, ούτε σε παιδιάστικα. Σε παιδιάστικα ειδικά. Συνεχίζεις. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ καθαρά. Ξέρεις τι έπαθα, φίλε μου Γρηγόρη? Τι έπαθα? Και Κώστα μαζί με αυτό το αλόι. Θα πέθαινα ακόμα λίγο. Πριαπισμό. 3 μπουκάλια σε 1,5 μήνα πήρα. Και υπερβολική δόση. Μανέβηκε η πίεση 19, η χτύπη της καρδιάς 130. Και αν δεν πήγαινα σε καρδιολόγο, σε καμιά εβδομάδα θα καθάριζε κιόλας. Έκανες υπερβολική δόση. Τριπλή δόση την ημέρα έπαιρνε. Τι βλάκα είσαι, ακόμα λίγο θα πέθαινα, σου μιλώ ειλικρινά. Ένα κουτάλι θα παίρνεις, όχι 3-4. Εγώ τα πήρα μαζεμένα, 3 μπουκάλια σε 1,5 μήνα. Και 1,5 μπουκάλι ουίσκι να πιεις τη μέρα θα έχεις πίεση ρε φίλε. Λάθος. Ένα θα παίρνεις. Σου έκανε δηλαδή υπερδιέγερση. Ναι, αυτοί δεν λένε όμως πώς είναι η δόση. Στο λέω εγώ κάθε φορά. Ένα κουταλάκι την ημέρα χάρη. Καλά ρε, πλάκα μου κάνεις. Όχι, σοβαρά στο λέω. Δεν το ξέρεις. Το πάνε με τον Άριστον, δεν το γνωρίζεις εσύ? Μία κουταλιά την ημέρα της σούπας. Αυτό το γνωρίζεις δηλαδή? Αν πάρεις δηλαδή βασιλικό πορτό, θα πιεις. Άμα πάρεις μια κουταλιά της σούπας βασιλικό πορτό, θα είσαι καλά. Καλά είσαι λέει. Δεν ξέρω, εγώ έπαθα μεγάλο μπλακά. Συγγνώμη, τι ομάδα είσαι? Παοκάρα. Το κατάλαβα. Επόμενη γραμμή. Επόμενη. Πήρα παοξής το βασιλικό πορτό και έφαγε και τις μέλισσες. Κατάλαβες? Τι να σας πω ρε παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα. Τι είναι εκεί πέρα, κολλητό? Εδώ τους έπεισαν. Εδώ τους έπεισαν ότι ο Μπερμπάντοφ αδικείται. Ναι, για να ναι, πουλήσει ναι, κανένα φίλο άλλος. Κωστά. Λέγε ρε. Αυτός ο Σιμωμούρης πώς βγαίνει στην τηλεόραση? Έκαψε την τηλεόραση εχθές. Κάγει τηλεόραση. Στείλε μου το λογαριασμό να σου πάρω καινούργια ρε. Βάτω να με μπογιά βάψουν τα μούτρα ρε. Στείλε μου το λογαριασμό να σου πάρω καινούργια. Δεν σε βάψανε. Μούτρα ποντιακά είναι αυτά ρε. Μη εμφανίζεσαι ρε παιδί μου στο γυαλί. Τι να κάνουμε ρε φίλε? Αρκές όλα, άντε. Τι να κάνουμε? Άντε για χαρά, καληνύχτα. Γεια. Παρακαλώ. Τι πάθαμε ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αφού πήραν οι τρεις παλιοί Ηρακλειδείς και ησυχάσαμε γρήγορα εύκολα. Εύχομαι στον εκολαπτόμενο, τον άλλον που είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μικρό μέγεθος, δεν ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το μεγάλο μέγεθος, ούτρα μεγάλε? Πες μου πότε με πέρασες. Πότε με πέρασες? Πάλι από κάτω, είσαι και στο κύπελο πίσω μου. Στη χειρότερη μου χρονιά, στην καλύτερη δικιά σου. Πότε με πέρασες, ούτρα μεγάλε? Κώστα, μάλιστα. Εσένα θέλω να μιλάω. Να μιλήσεις. Γιατί τον άλλο δεν το θέλει. Γρηγόρης... Όχι, όχι, επειδή είναι Ηρακλειδής, μην βγει. Ή τίποτα, ο άνθρωπος αντικειμενικός προσπαθεί να είναι, αλλά καμιά φορά δεν είναι. Σου απαντάω, είδε να σου απαντάω τόση ώρα.
Όχι, Κώστα, γιατί ρε Γρηγόρη τώρα παρεξηγέσαι, δεν το λέω. Δεν παρεξηγούμε ρε φίλε, πες ό,τι αγαπάς να πεις. Από τη στιγμή που, από τη στιγμή που δεν φύγεις, θα πεις ότι... Δεν φύγω. Φυσικά, γιατί να σε ενοχλήσω. Εμένα καταρχήν δεν με ενοχλεί ο άλλος, θα το θέλαμε τον τέταρτο της παρέας να βγαίνει συχνά. Γιατί τους άλλους βαρεθήκαμε τους τρεις. Ας βγαίνει αυτός. Είναι ωραίος, να λέει κι άλλα τέτοια πετυχημένα να γελάμε. Άντε γεια. Έλα. Πάμε. 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 Πάμε, επόμενη. Πάμε, πάμε, δεν γίνεται. Πρόβλημα, αν το πρόβλημα ήταν εσωτερικό της ομάδας του ΠΑΟΚ που λέει και ο Ραπτόπουλος, θα ακυρωνόταν η εκπομπή. Αυτό ρωτάω. Δεν γίνεται κόκκινε, μίλα, μην παίζει με το κινητό, ρε. Δεν μπορώ, ρε. Αυτό το Ολυμπιακό. Δική σου είναι η βραδινή εκπομπή, δική σου είναι η απάντηση. Ναι. Απαντήσω εγώ για το βράδυ. Έλατε. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Γεια σου, φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε, γιατί δεν θα γίνει εκπομπή του Ηρακλή. Ρε, εσύ μου έχετε πρίξει τα. Να μην πω τι. Σας τα είπαμε, τελείωσε. Υπάρχει μια παρεξήγηση, τελείωσε. Αν δεν τα βρούνε, έχουν θέμα. Τι να κάνω εγώ τώρα, μπλέξω με τα οικογενειακά. Να σου πω κάτι. Τι να κάνω το διαιτητή, τον Κίζα να κάνω. Τι να κάνω τώρα. Ναι. Προσωπικά αυτοί οι Ηρακλειδείς όλοι με κουράζουν πάρα πολύ. Ναι. Αλλά πιο πολύ σήμερα με κούρασε την εκπομπή αυτός ο εξής που θα βγει δεύτερος. Ευχαριστώ, γεια. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Άντε ρε, πάρτε μπροστά ρε. Άντε, ναι, έλα. Συνδέω και αυτά ρε. Άντε ρε, κοκκινήσα κινητά και τα Facebook ρε. Άντε, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έκανε ρε ο Πάουξης, ρε. Έκανε κάτω το λάστιχο και έπινε αλόι. Ναι, ρε φίλε. Χαζέψει ρε φίλε. Αυτά δεν γίνονται. Δεν με έδωσαν δοσολογία, λέει. Και είναι και, και, είναι και λαϊκάτζης, ε. Και στην πιάτσα μέσα. Oh, πρέπει να πήρε χύμα αυτό, δεν έλεγε ούτε δοσολογήσε τίποτα επάνω. Ρε τον άνθρωπο, ρε, τι να πω. Ενάμιση μπουκάλι, λέει. Ανέβηκε η πίεσή μου 19. Ή πιασε τρεις μήνες, ενάμιση μπουκάλι. Τον άνθρωπο. Να σας πω λίγο, παιδιά. Εγώ επειδή στην αρχή νευρίαζα με τον Βλαχοντόιτς, εγώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτόν όσο τον αφήνετε, εκτίθεται. Δεν πρέπει να τον κόβετε. Πρέπει να τον αφήνετε να εκτεθεί, να τα πει, να ησυχάσει, μέχρι να τα πει από μόνο του κάποια στιγμή. Φίλε μου, πες ότι αγαπάς για μας, σε παρακαλώ, και μην κάνετε. Μην το φέρεις σε δύσκολη θέση τον κόκκινο. Δεν με φέρνει σε καθόλου δύσκολη θέση. Σε παρακαλώ. Γιατί συγγνώμη, ο Αντωνιάδης όταν παίρνει τηλέφωνο μιλάει για αυτόν. Αναφέρθηκε σε ένα ποτέ. Όχι, αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και αισθάνεσαι πάντως, και αισθάνεσαι εσύ δικημένος. Πάντως, κανένας ΠΑΟΞής. Δεν είμαι δικημένος, δεν έχω κάτι να πω εγώ, τα λέει αυτός. Πάντως, κανένας ΠΑΟΞής δεν είπε μη τους φέρνετε εδώ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κανένα ούτε πρόβλημα, οι ΠΑΟΞίδες, εντάξει, ούτε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, είναι όλοι μια παρέα, μάχημοι κτλ. Είναι ένα δικό τους θέμα. Πάνω το λύσουμε μεταξύ. Δεν είναι πρόβλημα απολύτως. Ναι, όχι, εγώ δεν μπλέκομαι στα εσωτερικά θέματα. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα, μαλώνει ένα ζευγάρι και να μπω ανάμεσα να πω ποιο φταίει, τι κάνει, τι ράνει. Τι, δε. Θα το λύσουν μόνοι του. Κατάλαβε. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι. Τώρα, ο Γρηγόρης, αν σαν οικογενειάρχη και στην οικογένεια του Ηρακλή θέλει να πάρει μια θέση κτλ. Εγώ και την εκπομπή του βραδινή. Όχι, για το θέμα του Ηρακλέου στο εσωτερικό. Δεν ξέρω κανένα θέμα. Δεν ξέρει αυτό κανένα θέμα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Έγινε, γεια. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, γιατί με κόβετε. Κόκκινε. Σου είπα δεν θα αναφέρει σε κανένα όνομα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Βγαίνουν οι παοξίδες ναι. Και μας βρίζουν. Έτσι. Όλοι να πούμε κοκοβγοί. Βγαίνουν και μας λένε, μας βρίζουν, μας κάνουν, μας δίνουν. Ό,τι και να κάνετε, ρε. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνετε. Θα σας χαλάμε το πάρτι, ρε. Γιατί είστε κομπλεξάρες όλοι. Που βγαίνετε στα ραδιόφωνα. Κομπλεξάρες. Όχι όλοι οι παοξίδες, αυτοί που βγαίνουν. Κομπλεξάρες! Το μικρό ρεκρή φοβάστε, ε! Φοβάστε, τρέμετε! Μάθατε να σας χαϊδεύουν τα αυτιά! Για να μην πω πού! Αλλού! Λοιπόν, άκου να δεις ρε αυτό που λέει! Εσύ που κάνεις τον άντρα! Δικιά σου εκπομπή δεν είναι, ρε! Σε ρωτάω! Λύστε τα φίλε, λύστε τα! Για χαρά! Λύστε τα! Λύστε τα! Δεν μπορώ να σας δώσω εγώ λύση! Δεν μπορώ να κάνω το διαιτητή! Είναι, δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι. Δεν είναι δικό μου θέμα, παιδιά. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Ραπτόπουλος. Εδώ, κύριε. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Δώστε είναι Super Link. Βλέπω Ηρακλής ΑΕΚ 4.000 εισιτήρια. Ναι.
Τελικά 12 είχε ή 4. Κοίταξε, εδώ τώρα. Εφοριακό είστε. Α, να, να. Παρατρίχα. Παρατρίχα. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Τόσοι πληρώσαν εισιτήριο. Ακού, φίλε. Ακού λίγο. Τόσοι πληρώσαν εισιτήριο. Η αλήθεια είναι στη μέση, φίλε. Να τελειώσω πρώτα. Να τελειώσω. Και μετά πέστε ό,τι θέλετε. Στην προηγούμενη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Ηρακλής γράφει 11.500. Ναι. Μπορεί ο κύριος Κουλιανός να είπε ότι είχε 15, ναι, αλλά οι Ηρακλειδείς τους 4 τους κάνουν 15. Ναι, 12. Ναι. 12. Άρα, ποια είναι η διαφορά. Θα απαντήσω εσύ είπε. Θα απαντήσω εσύ όχι, όχι, εγώ με τον κύριο Ραπτόπουλο θέλω να λοιπόν, μιλήσω. Βέβαια, δεν συμφέρει. Ακούστε ποια είναι η λογική. Στον ΠΑΟΚ παλιά, επί Ζαγοράκη, μπαίναν πολύ τζάμπα. Και τώρα μπαίνουν, αλλά όχι τόσο. Στον Ηρακλή κατηγορήθηκαν οι οργανωμένοι ότι πηδάνε τα κάγκελα. Αλλά υπάρχει ένας φίλος μου, ο οποίος δουλεύει εκεί στα κάγκελα και τα λοιπά, βάζει κόσμο μέσα και μου λέει, φίλε Ραπτόπουλε, το τι τζάμπα μπαίνουν στο Καφτατζόγλιο από τους επισήμους δεν περιγράφεται. Ισχύει. Δεν περιγράφεται. Έρχεται, ξέρω εγώ, ο Ραπτόπουλος, βάλε 5. Πάει ο κόκκινος, βάζει 8. 9. Πάει ο παίκτης, ο μπαμπάς του παίκτη, βάζει 8, βάζει 9. Αυτή η βιόλα γίνεται. Αλλά 4.000 εισιτήρια. Είχε μέσα 8.000 κόσμο, 7.000 κόσμο. 12 δεν είχε σίγουρα, όχι. Αλλά ότι μπαίνουνε, μπουκάρουνε από τα επίσημα, μπουκάρουνε φουλ μέσα και ξέρεις τι μου είπε. Οι οργανωμένοι λέει μπορεί να κάνουν το εξής. Με 5 ευρώ εισιτήριο μπορεί να, άμα βρέχει και να κάνει, να μπουν στο σκεπαστό. Μπαίνουν και αυτοί τζάμπα, πηδάνε και αυτοί τα κάγκελα. Αλλά λέει στα μίντια ακούγεται ότι μόνο οι οργανωμένοι μπαίνουν. Ξέρεις τι γίνεται, λέει, στα επίσημα σε όλα τα γήπεδα. Λέω δεν ξέρω, εγώ λέω πληρώνω, μπαίνω όταν μπαίνω, με την πέφτουνε, με κάνουνε, πληρώνω πάντως. Τα λέμε φίλε, για χαρά. Εντάξει, δεν είναι 12.000, σίγουρα δεν είναι και 4. Γύρω στο 8 είχε το Καφτατζόγλιο, 7-8.000, παραπάνω δεν είχε. Καλημέρα. 8.000 είχε σίγουρα. Παρακαλώ, ένα τελευταίο. Πάμε το τελευταίο. Διάλυμα, ναι. Το διάλειμμα, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δεν με ακούτε. Έλα. Ναι. Εγώ δεν είμαι εφοριακός. Το γεγονός ότι πάντα ο ΠΑΟΚ είχε διαχρονικά, δηλαδή τελευταία 280 χρόνια, είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Τα πόσα χρόνια? 280, 990. Εδώ διαφωνεί ο Κόκκινος και εδώ τώρα υπάρχει ένα ιστορικό θέμα. Λέγε ό,τι θες. Λέγε. Ελευθερία λόγου. Τη δεκαετία του 50 και του 60 αγαπάς, φίλε. Υπήρχαν, πώς το λένε, δεν υπήρχαν διαφορές. Ρε ας τον άνθρωπο να πει αυτό που αισθάνεται. Πες φίλε μου, ναι, ό,τι αγαπάς. Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα ούτε να τρέξουμε σε. Αν παλικάρι μου καλό, πες αυτό που θέλεις. Αυτό λέω. Αυτό πήρες να πεις. Να ανατρέξουμε. Ότι ο ΠΑΟΚ είχε τελευταία 280 χρόνια πιο πολύ κόσμο από τον Ηρακλή. Okay. Τα στατιστικά είχε τέτοιο. Το θέμα είναι. Τελικά δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Μάλιστα. Δηλαδή. Όταν δύο άνθρωποι δεν μπορούν, τους δίνει ευκαιρία να παρουσιαστούν για να πούν τις απόψεις τους και δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα. Δύο αχύρων γάιδαρα. Έκλεισες φίλε. Έκλεισες. Είπες στην αντάκα τώρα για τον αχύρων γάιδαρα, είπε. Λοιπόν, αυτό ούτε τώρα θα σου λέγα τι. Δύο αχύρων γάιδαρα. Α, μη, ένα κενό. Άρης ονοματεπώνυμος στο 54-344. Έχετε στείλει κοντά στους 50 μήνυμα μέχρι τώρα. Μπράβο, στον κύκλο της κυρίας Τζόρζη είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, ξεφτυλίστε τον. Γίνεται ρε παιδιά 100 για ξεφτυλιστή. Η ρόμπα η ξεκούμποτη. Για τα 10 εστήρια που έχω για το Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και αλφα μη 3 κενό. Απλά το ονοματεπώνυμο στο 54-344 Honda Vision 110 με μπαγκαζιέρα και κράνος. iPhone, κινητά, tablet, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 40 δώρα θα γίνουν δικά σας σε έναν διαγωνισμό απίστευτο που οι κληρώσεις ξεκινάνε από την 5η 9 και 20 και 11 και 20 με το Ραγκάτσι και με τους τρεις καμπαλέρος οι οποίοι κάνουν 10 με 12. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Για απόσβεση αυτοκινήτου αλλά και για τα ανταλλακτικά αφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Χρειάζεται ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου. Πας αφή Κωνσταντινίδη, βρεις το ανταλλακτικό που θες και το παίρνεις και φεύγεις. Και όλες οι μηχανές με 150 ευρώ. Αφή Κωνσταντινίδη ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Τα 3 εντάρια δικά σας, 3 βλέπω στην αναμονή, άλλους 3 περιμένουμε. Αλφα μη 1 κενό, Άρης ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη 3 κενό,
Ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό του Αθλητικού Μετρόπολης. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Συγχαρητήρια την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω στην παρέα σας. Σ' ακούμε, φίλε. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστώ για την μεσημεριανή παρέα που μας κάνετε και για τον καλαμπούρι καμιά φορά έτσι που σε κάνει ο Ραυτόπουλος. Πώς μιλάς έτσι, πώς κάνεις, ας πούμε, και για το χιούμορ της εκπομπής, έτσι. Θα ήθελα να πω κάτι, αν με επιτρέπετε. Καταντάει κουραστικό, ρε παιδιά, ένα παράπονο δηλαδή που θέλω να εκφέρω. Καταντάει κουραστικό να ακούμε τους ίδιους και τους ίδιους. Εγώ δεν θα σας έπαιρνα τηλέφωνο καθόλου, έτσι. Μ' αρέσει, ακούω το μεσημεράκι μου, κουστάρω. Είναι τρεις-τέσσερις. Η δεύτερη. Έλα, φίλε μου. Η πρώτη ώρα σου αρέσει πιο πολύ ή η δεύτερη? Μ' αρέσει και η πρώτη και η δεύτερη. Δεν έχω θέμα. Το βράδυ λίγο μου τη πα, γιατί αρχίζει πάλι ποιο πέθανε, πότε θα πεθάνουμε, πότε θα κάνουμε. Ενώ θέλουμε να ηρεμήσουμε λίγο, πετά και τέτοια. Λέω άντε για κλείσιμο. Η ζωή είναι και αυτά. Ναι, σωστό. Έτσι ακριβώς. Αλλά εκείνη την ώρα που θες να ηρεμήσει λίγο και αυτά, λίγο ξέρει ο άλλο. Πρέπει να βρει παντόφλα, το λέω. Μην τα λες αυτά, δεν επιμένει αυτό. Τέλος πάντων, πρέπει να το κόψει λίγο αυτό, γιατί θέλουμε να ηρεμήσουμε και θα κάνουμε σεξουαλικού περιεχομένου το βράδυ. Καλή καλύτερα. Θα πάω, θα πάρουμε σεξουαλικά, θα λέω το αφεντικό, είπε για το μήκο του αυτού, το ραδιοφωνικό κτλ. Ενώ για το θάνατο δεν γίνει κανένα. Ακριβώς. Σωστό. Πρέπει να το κόψει λίγο αυτό, να τα ακούσει λίγο αυτά, θα γίνει σούπερ, Κωστή. Επίσης αυτό το πράγμα, δηλαδή αν γινότανε, δεν ξέρω, αν με ακούνε οι ίδιοι. Ας κάνουν, είναι πριν με ένα αρρώστια. Ας μην πάρουν δύο μέρες σερή. Ας πάρουν την τρίτη, ρε παιδί μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τι θα σε έφερνα, κάτι άσχημο? Στο φαΐ δεν παίζεσαι. Έφαγες ποτέ από μένα κάτι άσχημο? Όχι. Παρακαλώ. Χρόνο. Ναι. Πάλι, ρε Μάρκο. Παίρνω για παιδί, πάρα πολύ άσχημο και ο φίλος να τον πρόλαβα μέσα. Και άμα θέλει να μην ασχολείται, ας κλείσει το ραδιόφωνο και να μην ασχολείται. Αφού πρώτη φορά παίρνει, εμείς παίρνουμε χρόνια. Ρε Μάρκο, θα σου πω κάτι. Παρακολουθώ. Μισό λεπτό να με ακούσεις. Εγώ δεν πήρα μόνο για αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα. Πήρα για τον Αντωνιάδη, το φίλο μου να το πω. Εμείς που παίρνουμε στην εκπομπή εδώ, σε εσάς, δηλαδή τι είμαστε, αυτό που χαρακτήρεσε. Λοιπόν, τέλος. Κάτι είπε, έτσι. Στον επόμενο. Άστο. Στο παρακαλώ. Παρακαλώ. Κωστή και Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Κωστή, μια ερώτηση. Επειδή αρκετή ραδιοφωνική παραγωγή αλλά και στην εφημερίδα, τον αγώνα του Κυριακάτικου Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ το θεώρησε ανατροπή. Άμα αυτό είναι ανατροπή, το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής το 1-2, τι είναι? Το 2-0-2-2 το λες μια ανατροπή. Ναι. Πώς είναι ανατροπή, ρε Γρηγόρη? Ανατροπή λέγεται όταν προηγήσει ένα 0 ή 2-0 και κερδίσει 3-2. Με τον Κωστή μιλάς. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει. Γιατί πάλι ο Γρηγόρης την πέσει? Δεν μίλησα εγώ, ρε παιδιά. Μη. Κωστή, ρε λέω. Γιατί λέγεται ανατροπή την ισοφάρηση? Από πού και ως πού? Για 4-0 να ήταν το σκορ και να έλεγε 4-4. Είναι ωραίο στα αυτιά του οπαδών του ΠΑΟΚ. Για να ακουστεί ο ΠΑΟΚ ότι κάτι έκανε. Κατάλαβες. Και Κωστή, το κομπιούτερ δεν ακούω να επειδή την Κυριακή πήγαινε το αγώνα στο Ατρόμητος Ηρακλής, ναι, και κολούσε στον κόκκινο στον πρώτο γύρο, αν θυμάσαι, που ο Ηρακλής είχε κάνει μόνο μια νίκη παραμονές του αγώνα με τον Ατρόμητο, ότι θα χρειαστεί κομπιούτερ Φεβρουάριο. Ναι. Κομπιούτερ να το δώσει στους παοκτσίδες για να δουν άμα θα βγουν στο UEFA και καταφέρουν να βγουν Πέμπτη. Γιατί είναι η Τρίπολη και ο Πανιόνιος είναι πολύ πιο δυνατές ομάδες. Άψογο. 8 αγωνιστικές έχει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. 6 πρωταθλήματος και 2 κυπέλου. Όχι. Με 7 ισοπαλίες. Ότι δικαιώνεται ο κόκκινος και δεν δικαιώνεται ο Φαλακρός δεν το λέει όμως. Ότι εδώ έπεσε έξω. Να το δώσεις στο κομπιούτερ. Για ποιο λόγο δεν το δίνεις στο κομπιούτερ και δεν τους τσουγκρίζεις? Που έχουν κερδίσει 8 αγωνιστικές και επιτυχία μεγάλη ήταν που έβαλαν 2 γκολ. 8 αγωνιστικές δεν είχαν βάλει ούτε ένα. Και σε μια αγωνιστική σε 40 σε 20 λεπτά μέσα και παράξενα ύστερα σταμάτησαν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δεν το λέτε καθόλου έτσι, μπήκαν 4 πανεύκολα γκολ και μετά και οι δύο ομάδες κατέβασαν ταχύτητα. Τόσο πολύ κουράστηκαν. Ναι. Κοίταξε, ένας φίλος, ο οποίος ασχολείται με το στοίχημα, μου είπε το εξής στατιστικό. Ηρακλής ΑΕΚ 1-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Άρης Αγιονέρη 0-0. Φιλικό. Αγροτικό Στέρας Πανσεραϊκός 0-0. Καλαμαριά 0-0. Όλοι χίφερατε, λέει, ψαχτείτε.
Λέω, τι είναι αυτά που λες, ρε. Μου λέει, ψαχτείτε, λέει, ψαχτείτε. Να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την Κυριακή τον Αστέρα Τρίπολης, να βοηθήσει και μια φορά τον Ηρακλή και τον εαυτό του κατά δεύτερο λόγο. Επιτέλους να κερδίσει και ας αφήσουν αγώνα της Θες να, θες να μ' ακούσει. Θες να μ' ακούσει. Θες να μ' ακούσει κάτι. Μην περιμένεις βοήθεια από κανένα, στηρίξου μόνο. Βρε, γιατί έχει δεύτερο πέμπτη ο Ηρακλής. Δεν προλαβαίνει να βγει πέμπτος, Γρηγόρη. Γιατί οι αγωνιστικές είναι λίγες και ο Ηρακλής έχει δύσκολο πρόγραμμα. Ο Ηρακλής θα πάει. Ο Ηρακλής θα πάει θαυμάσια και καλά κάνει και δεν περιμένει από κανέναν. Βρε, μια φορά να τον βοηθήσει. Γιατί 45 ψηφοφορίες, όλο όχι, λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν θες βοήθεια από κανέναν, δεν χρειάζεται. Και κλείνω με το εξής. Υπάρχει Μούγκα, το Σαββατοκύριακο ΠΑΟΚ έχασε έναν τίτλο από 14-10, ο αυτοκράτορας, από πού και ως πού, και στο μπάσκετ έτρωγε 60 πόντους στο ημίχρονο. Και Μούγκα ο σταθμός, πάνω καφέ με εκεί. Κόκκινε, γιατί κάνατε Μούγκα, ρε. Έγινε διοκτήτης της Μετροπόλης, γιατί το ξέρω. Εσείς συνέτρος, από ό,τι γνωρίζω. Παρακαλώ. Ήθελα να φάσω πληρωμένη απάντηση. Συνέτρος, δεν είσαι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Για να δούμε λίγο τα σωστά ελληνικά ποια είναι. Oh. Για να δούμε. Θα σταθώ στο Γρηγόρη πιο πολύ, γιατί κάνει πιο εύκολα τοποθετήσεις σε γενικής φύσης θέματα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα τι ομάδα είμαι. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ορολογία. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 2-0. Μία ομάδα, η χ ομάδα. Και η άλλη ομάδα το κάνει 2-2. Είπε πριν ο φίλος ακροατής και εσύ είπες ότι στα αυτιά των παοξίδων ακούγεται πιο καλά. Στα αυτιά των οπαδών, είπα, συγχώρεσέ με. Των οπαδών, ναι, ναι, ναι. Και για τον Ηρακλή το ίδιο θα έλεγα εγώ. Ναι, ναι, ας το αποδεσμεύσουμε από παντού. Εγώ θέλω να μείνω στη γλώσσα, γιατί είστε και στο ραδιόφωνο. Δεν είναι ανατροπή το 2-2. Ρωτάω πρώτα. Είναι η μη ανατροπή. Η μη ανατροπή. Αυτή είναι η ακριβή ορολογία. Στην ορολογία μας. Τυχαίνει να είμαι συνάδελφος εξ Αθηνών. Τι είναι η μη ανατροπή. Είναι ανατροπή. Δεν είναι η μη ανατροπή. Όχι η μη ανατροπή. Έχεις ακούσει ποτέ να γράφουμε σε εφημερίδες και στα site η μη ανατροπή. Βεβαίως. Θα σε κάνει ο ραγκάτζης ντρόπα. Βεβαίως. Με αυτό που είπες τώρα. Όταν παίξεις άσο ημίχρονο χ τελικό, πώς λέγεται αυτό. Είναι αυτό, ρε. Ημιόροφος είναι. Εσύ αποφάσισες. Θα μιλήσεις με τον κύριο εγώ. Σε μένα πέφτει. Εγώ 50 χρόνια, φίλε. Η μη ανατροπή δεν έχω ακούσει. Άμα παίξεις άσο ημίχρονο χ τελικό, τι είναι. Ωραία, ωραία. Εσύ λες ότι είναι η μη ανατροπή. Έχεις την καλοσύνη να μου πεις τι είναι. Ρωτά. Είναι σαν το φορτηγό. Είναι ημιφορτηγό. Εγώ είμαι αδαής. Δεν γνωρίζω. Όχι, είσαι ημιαδαής. Εγώ είμαι αδαής. Όχι, είμαι αδαής. Πες μου, σε παρακαλώ, το άσο ημίχρονο εκεί τελικό ή το διπλό ημίχρονο εκεί τελικό, τι είναι. Δεν θα σου το πω έτσι. Θα σου το πω με ορολογία. Όταν μια ομάδα. Ή μια ανατροπή. Ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα. Λέμε. Πού ζούμε, ρε. Άκουσε με λίγο. Δεν το λέω ούτε για τον Πάο και οποιαδήποτε ομάδα. Ανέτρεψε το εις βάρος της αποτέλεσμα. Δηλαδή, εις βάρος είναι να μην πάρει κανένα βαθμό. Τότε με το που κερδίζει κάτι από το ΜΑΤΣ, αυτό λέγεται ανατροπή του αναμενόμενου. Το ανέτρεψε, λέμε, το εις βάρος της αποτέλεσμα. Τώρα δεν είναι εις βάρος της, πήρε ένα βαθμό ένας και ένα ο άλλος. Στην ορολογία και η ισοπαλία είναι ανατροπή. Και επειδή έχω δουλέψει και σε αγγλικό τύπο, άμα σου πω τώρα έχουμε γνωριστεί, αλλά δεν είναι λόγος αυτό. Πού είναι, φίλε, γνωριστήκατε στο Associated Press, γνωριστήκατε με το κόκκινο. Πάμε παρακάτω. Τον αγγλικό τύπο, για να ακούσει τη γλώσσα των φίλων ακροατής και οι φίλαθλοι, όταν ανατρέπεται ένα αποτέλεσμα που είναι απόλυτα εις βάρος μιας ομάδας, δηλαδή 0 βαθμούς παίρνει στο σακούλι, όταν παίρνει έστω και ένα, λέγεται ανατροπή του αποτελέσματος. Σας καλημερίζω, φιλιά πολλά. Δεκτό. Παρακαλώ. Είμαι φορτηγό. Είμαι όροφος. Εγώ λέω ότι είναι η μη ανατροπή. Μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι λάθος. Όχι, ρε κόκκινε. Δεν είπα ποτέ ότι ό,τι λέω είναι σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια άκουσες από κανένα να λέει για καμιά η μη ανατροπή. Το είπα, ρε φίλε, η πρώτη βλακία που θα πω ή τελευταία. Τι βλακία, όχι, ρε, σωστό, μήπως είναι σωστό να το ψάξουμε. Το παρακαλώ. Άκουγε η μη ανατροπή. Ναι. Ρε τον ημι μάθη. Ναι. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Θέλω τον κύριο Χωτάκη. Το Κώστα. Το κύριο Τάκη δεν το έχεις. Το Κώστα, Κώστα. Ναι. Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Έλα, έλα, εγώ ξέρω είμαι. Όχι. Που σου έστειλα το φαξ του Αλέφαντο. Το φαξ. Ναι. Ναι. Θυμάσαι. Έβαια. Λοιπόν, έχω αφήσει το τηλέφωνο με χθες από εκεί. Ναι. Πάρε μου και σήμερα όταν σχολάσεις. Ναι. Έχω να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ είμαι και φίλος του πατέρα σου, να ξέρεις αυτό, είπα Τάκη. Λοιπόν, πάρε μου τηλέφωνο, ναι, μόλις κλείσεις το πρόγραμμα σου.
Να το κλείσω. Το τηλέφωνο είναι εκεί, εντάξει. Ποιο τηλέφωνο, εγώ άσε πάρω τηλέφωνο. Εχθές άφησα τηλέφωνο, κύριε φίλε. Άφησες τηλέφωνο, στην κοπέλα. Ναι. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Πάρε μου. Ωραίος, θα σε πάρω. Ε, βέβαια. Παρακαλώ. Ναι, έγινε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Ναι. Είπαμε 4 φορές καλησπέρα. Παοξής είμαι. Το καταλάβαμε. Θα ήθελα να πω ότι σας είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είπα ότι οι Έλληνες υπάρχουν και αμυντικοί και ήθελα να πω για το Χατζησαΐα. Βεβαίως. Έχει δέσει πάρα πολύ στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό που χρειάζεται, άμα αφήνανε βέβαια τον Νίκο τον Βεζετζή να μείνει στα πράγματα, θα έφερνε και, και ένα σεντερφόρ. Πώς, σαν το Βαλένσια που έφερνε, που είχε θλάσει. Και ένα δεκάρι. Και μαζί με τα σκάουτινγκ του Λίνο που είναι στη Βραζιλία να έφερνε και δύο Βραζιλιάνους στα άκρα και η ομάδα θα πήγαινε για πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Σαββίδης δεν θέλει να πάει μπροστά ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλει. Εξεπιτούτο δηλαδή. Γιατί ήταν ένας γνήσιος ΠΑΟΞής, τον αγαπήσαν, μας έκανε περήφανους με τον μπάσκετ και κρίμα τον έδιωξε και έφερε αυτόν τον Μίχα. Και ο Ανδρέος έκανε με το βόλεϊ. Τώρα δεν είναι αυτά τώρα αθλήματα. Εντάξει, σωστά. Όχι, γιατί κύριε Ραχόβουλε. Τώρα με τον μπάσκετ, ρε φίλε, τώρα. Άκουσες κανένα οπαδό της Μπάγκερ, της Μπαρσελόνα, της Ρεάλ, της Γιουβέντους να λέει έγινα με το κρίκετ ευτυχισμένος. Τι έχετε να πείτε για τις δύο μεταγραφές που έκανε, τον κύριο Βελίδη και τον κύριο Χατζησαΐα, δεν ήταν πολύ καλές? Ειδικά ο Χατζησαΐας είναι ο Βελίδης, δεν έδωσε... ο Βελίδης έχει να δώσει. Δεν έδωσε πόντους ο Βελίδης ακόμα. Γρηγόρη. Και ναι. Ο Βελίδης θα δείτε ότι θα γίνει νούμερο 1. Μπορεί, σου είπα, έχει να... Ο ΠΑΟΚ θα γινόταν σαν το Παναθηναϊκό νούμερο 1. Βάντζικ, μπροστά Βαζέχα, δεκάρι Μπορέλη. Και στα άκρα είχε φίλε, Αποστολάκη φίλε, μαζί με τον... Άστον Αποστολάκη εκεί που είναι στα 100 κιλά του. Άκου εμένα. Ο ΠΑΟΚ στο θέμα του τερματοφύλακα είναι καταραμένος. Καταραμένος είναι. Αλλά δεν τον... Καταραμένη ομάδα στο θέμα του τερματοφύλακα είναι ο ΠΑΟΚ. Επιβίωσε μόνο... Επιβίωσε μόνο Φορτούλα δεκαετία 70 με αρχές 80. Δεν επιβίωσε κανένας θερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ 100 χρόνια τώρα. Ή καταραμένη θες. Τον Γαλίτσιο θέλω να φέρω στο ΠΑΟΚ. Ποιον? Που έχει να παίξει ένα χρόνο και μπήκε μπροστά ο Βεζίτζης. Και έφερε τον Χατζησαΐα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ωραίος. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ναι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Να ρωτήσω κάτι άσχετο πρώτα. Βέβαια. Δεν έχει σχέση. Έχετε μια εφαρμογή που είναι για iPhone, Μετρόπολης. Εγώ, στον κόκκινο ρώτε τα... Δεν το θυμάμαι αυτό, φίλε μου. Τα ξέρω, ο κόκκινος αυτά, δεν ξέρω. Το διαφημίζατε πριν κανένα χρόνο, δύο χρόνια περίπου. Τι εφαρμογή είχε? Για τις ειδήσεις και αυτά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν λειτουργεί η εφαρμογή. Δεν λειτουργεί η εφαρμογή. Θα ρωτήσω, φίλε μου. Θα ρωτήσω ο κόκκινος, θα το επιμεληθεί το θέμα. Λοιπόν, θα ρωτήσω, δεν το ορισμήσει. Ένας φίλος προηγουμένως που είπε που το... Αύριο που θα τον πάρει τηλέφωνο θα πει ξέχασε να το επιληθεί. Δεν πειράζει. Ένας φίλος προηγουμένως το ρωτήσατε μάλλον ποια η πρώτη ώρα θα αρέσει πολύ ή η δεύτερη ώρα. Ναι, εγώ το ρώτησα. Ναι. Έχω να σας πω, κατά τη γνώμη μου, είστε λίγο ντεφορμέ. Εξαιρετική π.χ. το δεύτερο μισάωρο περίμενα ανάλυση και σχεδόν δεν άκουσα τίποτα. Τι περιμένες, περιμένες. Ανάλυση. Ποδοσφαιρική. Την υποθάλτη ο κόκκινος στην ανάλυση ποδοσφαιρική. Δεν τη θέλει. Το δεύτερο μισάωρο. Εντάξει. Δεν το γουστάει. Δεν το θέλει. Μόνος σου μιλούσε όλο το ημίωρο. Ναι, αλλά εγώ την έκανα. Αν δεν την έκανα καλά, τότε ζητώ συγγνώμη. Άφηνε καταρχήν. Λοιπόν, τότε. Ποιος δεν τον άφηνε. Όπα. Ποιος δεν τον άφησε, φίλε μου. Τι δεν τον άφηνε. Άμα σου βάλουν την εκπομπή και δεις ότι δεν έκανα ούτε μια παρέμβαση. Η γενική εικόνα είναι αυτή. Ωραία, ότι δεν θες αναλύσεις ποδοσφαιρικές. Έλα, σε κουράζουν. Δεν τις θες. Βαλδινάκη, άκουσε την μόνο. Θα δεις ότι έκανες παρέμβαση. Δεν έκανα παρέμβαση, ρε φίλε. Δεν ισχύει. Άκουσε την εκπομπή εσύ μόνος σου. Δεν χρειάζεται. Εγώ την άκουσα. Θυμάμαι. Καλά, λοιπόν, δεν ξέρω εμείς που την κάναμε. Οκ, ρε φίλε. Εντάξει, δεν μάλλον. Λοιπόν, αυτό. Αυτά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Υπάρχουν μάλιστα και φορτηγά και διαβάζω πολύ σοβαρά site. Φορτηγά. Υπάρχουν ημιανατρεπόμενα. Ναι. Δες ποιο είναι για να καταλάβεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι. Η μη έγκυος υπάρχει. Η μη ανατροπή υπάρχει. Με είπε κάτι ο φίλος και σε πολύ σοβαρά. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αν πέσει είναι μια κυβέρνηση. Είναι καθαρά. Άμα πέσει μια κυβέρνηση. Είναι καθαρά στοιχηματικά. Η μη ανατροπή. Δες ρε φίλε, από ομάδα κιόλας. Ναι. Από ομάδα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Η μη ανατροπή. Είναι καθαρά στοιχηματικός ποδοσφαιρικός όρος. Εσύ είσαι η μη όμως. Τι σχέση ο ημίμος, έτσι γράφεται. Όχι, όχι. Ούτε εγώ γράφεται. Εγώ λέω σε όσους του Μετρόπολης κουμαρτζίδες ακούν την εκπομπή που γράφουν στοίχημα. Μάτζιος, Ραγκάτσης,
ξέρω εγώ ποιοι είναι όλοι, Σμυρνίδης, ξέρω εγώ Κουλιανός και τα λοιπά, Διάκος που είναι στοιχηματζίδες. Εάν υπάρξει όρος ή μια ανατροπή, εγώ θα το κάνω θέμα και τις απογευματινές ώρες που θα ακούσω θα πάω στο και πανίο. Και αν υπάρχει, λέτε, θα πεις. Αν υπάρχει, θα σου φιλήσω τα πόδια. Αν κόβεις τα νύχια σου, γιατί δεν τα κόβεις τελευταία. Τι είχα νύχια μεγάλα. Στα πόδια τώρα. Και τα πόδια. Θα πέσω στα πόδια σου κάτω. Και θα πω ρε κόκκινε, προσκυνάω, που είσαι φοβερός. Αν δεν είναι όμως και εκείνη σούργελο, μετά μίλες το ραγκάτσι ότι σε βάζει σποτάκια και τέτοια. Πάρ το ραγκάτσι να μην πει. Πάρ το τώρα. Πάρ τον τώρα. Πάρ τον τώρα. Πάρ το ραγκάτσι, θα δώσει ένα φιλοκράτη. Ο τελευταίο είναι και μετά πάρ το ραγκάτσι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Πάρ το ραγκάτσι. Πάρ το ραγκάτσι, ναι. Να μας πει αν υπάρχει λέξη στο χειμώνα. Αν υπάρχει ο όρος ή μία ανατροπή. Αν υπάρχει όρος ή μία έγκυος. Ή μία ομοφυλόφιλος. Ή μία τρελός. Ή μία ανατροπόμενο όχημα υπάρχει. Τι υπάρχει. Στο έδειξα κιόλας. Υπάρχει ή μία ανατροπόμενο. Ή μία βλαμμένος υπάρχει. Ρε φίλε, υπάρχει αυτό. Το βλέπεις. Βεβαίως. Ή μία ανατρεπόμενο. Ή μία ανατροπή. Καλησπέρα. Ξέρεις τώρα τι θα πει ο κόκκινος σε ένα βιβλίο. Η εφαρμογή του Μετρόπολης δουλεύει, μου έρχεται μήνυμα. Από Νέα Υόρκη, μόλις τώρα. Στη Νέα Υόρκη το ζητάνε το κόκκινο, τον είδα. Όχι, από Νέα Υόρκη μου λέει ότι δουλεύει η εφαρμογή. Ναι. Αφού δουλεύει στην Αμερική, γιατί δεν δουλεύει. Επειδή είσαι παπατζής, φίλε, ένα λεπτό, ξέρεις τι θα πει ο κόκκινος. Εγώ δεν είπα η μη ανατροπή, είπα η μη ανατροπή. Κατάλαβες. Όπως το Sherlock Holmes. Δεν τον είπε Sherlock Holmes. Τον είπε Sherlock Holmes. Ποια είναι η διαφορά. Η μη. Η όχι ανατροπή. Εσύ μπορείς να τα κάνεις όπως θέλεις. Λέγε φίλε, ναι. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Α, ωραία. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο γιατί έχει γίνει το θέμα πολύ χοντρό τελευταία. Βασικά με τους Ηρακλειδείς. Ας τους ρε φίλε τα βρουν μεταξύ τους. Ναι, τα βρούμε τα στις παιδιά, τα παιδιά να τα βρούμε. Για κατέβεσαι. Να ήταν Παοξής αυτός που έκανε τη μανούρα, να πω να γίνουμε εδώ από δύο χωριά χωριάτες. Εδώ είναι Ηρακλειδής με Ηρακλειδής. Είναι δικό τους θέμα τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα. Όχι, όχι. Να ήταν Αριανή με Παοξίδες, Ηρακλειδής με Αριανούς. Να πω είναι θέμα. Κατάλαβες. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι. Θέλω να πω και άλλο θέμα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε τα σύντρο. Θα πάνε τα βρούνε, θα πάνε να σκοτωθούν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί δεν τον παίρνεις. Έτσι, τρόπο σου λέει να το σκοτωθούν. Λοιπόν, επειδή του ακούω καιρό και το βράδυ σ' ακούω και τον Γρηγόρη τον ακούω το μεσημέρι, ξέρω καθά. Λοιπόν, και εσείς κάνετε λίγο αβάντα, ξέρω εγώ, στον Ηρακλή. Βλέπω πώς συμπεριφέρεστε σε οπαδούς οι οποίοι δεν έχουν πει κάτι, ας πούμε, και τους κόβετε στα καλακατούμενα, ενώ κάποιους άλλους Ηρακλειδείς τους αφήνετε και λένε ότι μπορούν να πούνε. Πιο ελεύθερα δηλαδή λες. Ναι, ναι, πιο, πολύ πιο ελεύθερα. Όχι δηλαδή ελεύθερα. Λες ότι έχουν πολύ αβάντα οι οπαδοί. Λειτουργούμε δηλαδή υπέρ των Ηρακλειδείς. Όχι. Αυτό αντιλαμβάνεται. Εσείς, ακούστε λίγο να σας πω. Θέλω να πω. Εσείς το κάνετε και το μάρκετινγκ. Το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Έτσι, αλλά προσέξτε. Μην βρεθείτε κατηγορούμενοι από τον κόσμο. Αν γίνει κάποιο σκηνικό, γιατί τα υπαοξίδες, εγώ τους βλέπω πώς συμπεριφέρονται και τι γίνεται. Έτσι, αν γίνει κάποιο σκηνικό και γίνει κάποιο χοντρό σκηνικό εννοώ, δεν θέλω να πω τώρα ας πούμε στον αέρα τι και πώς, έτσι, μην βρεθείτε εσείς κατηγορούμενοι. Γιατί πολλοί αέρα έχουν πάρει, λένε πολλά, τους αφήνει να λένε πολλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έτσι, δεν κρατιέται. Αυτό είναι απειλή, είναι φίλε. Μια συμπάθεια προς τον Ηρακλή. Αυτό λέγεται απειλή, έχει φίλε. 4-5 άτομα. Αυτό λέγεται απειλή, φίλε. Άκουσε με λίγο. Εσύ μ' άκουσες. Αυτό λέγεται απειλή. Ποιο λέγεται απειλή. Αυτό που είπες. Όχι, ρε φίλε. Δεν λέω, εγώ δεν απειλώ κανέναν. Πώς λέγεται δηλαδή. Επισήμανση. Απειλή είναι αυτό που λέω. Λες, αν γίνει ένα. Εσύ... Γιατί είναι τρελαμένος και δεν κρατιέται. Κάτι ξέρεις και το λες, έχει γίνει κάτι. Εγώ, όχι. Εγώ αυτά που ακούω λέω. Αυτά που ακούς πού? Αυτά που ακούω στο ραδιόφωνο σας. Δεν έχουμε εμείς αντιληφθεί ότι υπάρχει θέμα να μαλώσουν για αυτό το πράγμα. Μα εγώ στο πήγα στην Τούμπα πάντως. Το άκουσα το θέμα. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν πήγε στην Τούμπα γι' αυτό. Σοβαρά μιλά. Γιατί ρε φίλε να γίνει κάτι. Γιατί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το προκαλείτε ρε παιδιά. Το προκαλούμε. Ναι, το ακούω χρόνια, σοβαρά σου μιλάω. Χρόνια. Έχει εδώ και 3 χρόνια, 2 χρόνια που ακούω ας πούμε εκπομπές
όχι FM ΠΑΟΚ, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι κότες είστε και όλων καθώς μιλάτε. Παίξετε παιδιά. Και στο κάτω-κάτω ασχολούνται συνέχεια με τον ΠΑΟΚ και δεν καταλάβουν και το πρόβλημά τους. Έτσι, πρόβλημά τους, ναι, είναι μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι ένα σημείο, έτσι, γιατί μετά τα πράγματα γυρνάνε σε κάποια φάση. Και ο κόσμος που ακούει, κάπου αρχίζει και το μυαλό του λέει, καθίστε ρε, ποιοι είναι τώρα αυτοί, ξαφνικά πεταχτήκανε από την Δέλτα Εθνική, η ΑΕΠ, η Ηρακλής. Εντάξει. Από την, ομάδα, από την ομάδα που έχασες μία φορά και δεν μπορούσε να την κερδίσεις. Ναι. Mm. Έχει σημασία αυτό. Όχι. Έχω τα δικά μου προβλήματα. Έχω τα ξέρω για, για τα αγωνιστικό μιλάω. Ναι. Να σε καλά. Έχω φίλε. Τα προβλήματά μου, το ξέρω. Να σε καλά, να πάρουμε και ένα τελευταίο. Όχι, τώρα κάτσε να πάρουμε. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Θα κοιμάται το μεσημέρι. Ναι. Έλα, έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Πάλι λίγο για την ανατροπή και την αιματροπή. Λοιπόν, άκουσε με λίγο προσεκτικά για να μην σα κρατήσω. Ο ίδιο. Λοιπόν, το... Ναι, ναι, άκουσε με λίγο προσεκτικά. Φίλε, είπε τη γνώμη σου. Ναι, λες κάτι όμως και πάει σε λάθος. Να το συζητήσω. Δηλαδή, θα πάρεις τον Μπαμπινιώτη, είναι το λεξικό και θα γράψεις. Ή μία ανατροπή, υπάρχει τέτοια λέξη μέσα. Τέλειες. Αν υπάρχει, τέλειες. Σας φέρνει ένας εκροατής. Ναι, πάρτε. Θες να μιλήσει ή όχι. Δεν θέλω να μιλήσει. Θα έγραφες εσύ ποτέ σε άρθρο ο ΠΑΟΚ ή μία ανέτρεψε το εις βάρος του αποτέλεσμα. Όχι. Όχι. Ή μία ανατροπή ισχύει σαν έννοια συντακτική, ρε παιδιά. Στην ορολογία του ποδοσφαίρου δεν ισχύει. Πρώτα υπήρχε το ποδοσφαίρο. Στην ορολογία του στοιχήματος ισχύει. Τέλειος. Εντάξει, οκ. Okay. Να, τι να πω παραπάνω. Λάθος είμαι. Ωραία, εσύ δεν κοιτάω εγώ το στοίχημα. Κοιτάω τι θα έγραφε. Δεν με απαντάς. Στην ορολογία του στοιχήματος ισχύει ή όχι. Δεν παίζω στοίχημα, δεν γνωρίζω. Βρε καλέ μου άνθρωπο. Σε ρωτάω κάτι στην ορολογία του στοιχήματος ισχύει ή όχι. Δεν ξέρω, βρε, από στοίχημα. Άντε πάλι τα ίδια. Να σε καλά. Τι να. Εγώ τον Κουλιανό θα τον πάρω τηλέφωνο και τον Μπιάκο και τον Ραγκάτσα. Θα του πω: έχετε πει ποτέ τη λέξη ημία ανατροπή? Αν το θέσουμε και βάλουμε ένα καινούριο όρο που λέει το 2-0 έγινε 2-2, έγινε ημία ανατροπή και το βάλουμε στο. Σε, μπορεί να είναι μια καινούργια λέξη. Ας πούμε στη διάρκεια. Έχουν γραφτεί χίλιες φορές ημία ανατροπές. Βλέπω μία ανατροπή και μία ημία ανατροπή. Επειδή εγώ δεν το έχω ακούσει πραγματικά. Μπορεί να με αγράμματος. Και δεν το άκουσε τι σημαίνει. Δηλαδή. Ότι είμαι αγράμματος. Δεν το άκουσε. Λοιπόν, Στάθης Φώτης. Τι Στάθη Φώτης? Βογιατζόγλου Μάριο. Κάτι, τι. Ποιος είναι ο Φώτης? Το Στάθης είναι το όνομα ή ο το Φώτης? Όχι. Θες να τα πεις και να φύγω? Όχι, δεν είναι. Το Στάθης Φώτης θέλω. Στάθης Φώτης. Στάθης. Βογιατζόγλου Μάριος. Ξενάκης Κωνσταντίνος. Μονέδας Φώτης. Μονέδα. Σικιώτης Αθανάσιος. Καπούλας Χρήστος. Καροτσάκης Κωνσταντίνος. Άκου Καροτσάκης. Και. Ο 6-9-45-6-51, τα υπόλοιπα δεν τα λέμε. 6-9-70-8-18, 6-9-73, 6-9-72-3-37. Αυτά τα τρία. Αυτοί οι τρεις μαζί με τους υπόλοιπους 7 κερδίζουν τα εισιτήρια για το Άρη ΣΑΕ. Αυτοί οι τρεις τώρα που δεν 6-9-45-6-51 και άλλα τρία. 6-9-70-8-18 και άλλα 3. 6-9-72-3-37 και η Στάθης Φώτης, Βογιατζόγλου Μάριος, Ξενάκης Κωνσταντίνος, Μονέδας Φώτης, Σικιώτης Αθανάσιος, Καπούλας Χρήστος, Καροτσάκης Κωνσταντίνος. Έρχεται λοιπόν ένας τώρα στο Μετρόπολης και λέει: ορίστε, από το Ραγκάτσι μόλις ήρθε μήνυμα. Μόλις ήρθε. Στάσου λίγο, στάσου λίγο. Είμαι 45-3-12. Ορίστε. Και πού θα ξέρει αυτή να του δώσει το εισιτήριο? Θα τον πάρει τηλέφωνο, πάρ' το από το Ραγκάτσι την απάντηση. Ισχύει το ημία ανατροπή? Τι φιάπεδα. Ο Ραγκάτσι αυτή. Α, φιάπεδα. Ρέστηλε μήνυμα. Αποκλείεται. Θα τον ακούσω τώρα. Ποιανού είναι το μήνυμα, ρε. Πού να ξέρω εγώ, λέει εδώ. Ορίστε, Ραγκάτσι εδώ. Λες να έφτιαξε την τώρα. Ένα μήνυμα το ότι είναι του Ραγκάτσι το κινητό. Άρα τι σημαίνει η μία ανατροπή? Να το μάθουμε. Ότι χάνω 2-0 και το κάνω 2-2. Είναι η μία ανατροπή. Έχει δελτίο ειδήσεων με τη Μάρνα Μπίκου. Αμέσως μετά Μαρίνα Μπίκου. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Όλοι μαζί τα λέμε αύριο να είστε καλά. 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 Όλοι μαζί τα λέμε αύριο να είστε καλά.